Αναστάσια σε πέντε ότι το πράγμα είναι καλό, άλλαξα σελίδα. Δηλαδή, Όταν εσύ τα μέσα στο Eurogroup, που ήταν να καταρρεύσουν οι τράπεζε και ο κόσμο ήταν πόξο και περίμενε. Και βάλα τον εαυτό μου πόξο. Και λέω ρε, τόσο ο κόσμο πόξο νομίζει ότι τα μέσα τώρα έχει Και συζητούν, και κάτι κάνουν, και έχουν δεν ε, υπήρχε τίποτα. Ε, <laughs> ήταν, ήταν, μια κουβέντα του καφενέ, τη πλάκα, τη κόψεω του καθενού. Μια χώρα έχει σύνταγμα. Μια χώρα έχει νόμου. Μια χώρα έχει ανεξάρτητου θεσμού. Μια χώρα έχει συστήματα ελέγχου. Ο ελέγχο ένα τον άλλο. Εμά είναι ούλα πίτα. Σα το λέω. Δεν είναι αστείο. Είναι τραγικό. Δεν έχει τίποτα. Ο αδερό του είναι ο κόσμο που χρησιμοποιεί τι σχέσει έχω. Ε τώρα, τι ε, θεωρείτε. Ε, 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 πέραν του τώρα. Κοίταξε να σου πω. Τούτο έχει ένα μπράο νύφο. Mm -hmm. Μιλά, καλά, χαμογελά, συγκρούεται. Είχε μια στρατηγική που την πρώτη μέρα που φταίνει πρέπει να δημιουργήσει μια εικόνα του καλού παιδιού. Πάει σε εκκλησίε, πάει στα αντιχητικά, πάει στου Μητροπολίτε. <laughs> <που παπάες. laughs> Τούτο είναι το πρόβλημα που σου λέω ο κόσμο που ψηφίζει τη Και να... Νομίζει ότι η γαμπρόνη κόρη του α πούμε μπορεί να βρει το εθνικό πρόβλημα τη Κύπρου είναι Όλα τα άλλα είναι παράγωγα. Όλα τα υπόλοιπα είναι παράγοντε τη διαφθορά. Στο βιβλίο, κράτο Μαφία. Τα γραφόμενα σου πιάνουν δικαστέ, την αστυνομία, την ΚIP, εταιρείε επικοινωνία με ονόματα και διευθύνσει. Ναι. διότι όταν ε ένα κράτο. Κράσει κράτη... ότι οι ανθρώποι να γυρίσουν να σε κατηγορήσουν ή να σε μιλήσουν για λίγο Το ποσοστό των ανθρώπων στην Κύπρο ε, το έχουν κατάθλιψη, πάση σε θεραπευτέ, ψυχιάτρου, ψυχολογικού. Το ποσοστό είναι μικρό και μόνο στην Κύπρο, είναι η χρονή τη Ευρώπη τη Κύπρου. Αλλά ξέρει τα στατιστικά παγκοσμία. Ένα ε, αν... στου στέρεις... τέσσερι. Σε ποιε χώρε. Οι χώρε ήταν παραπάνω τώρα, δεν

Τουλάχιστον το πιο πρέπει να είναι. Καλά που είναι και πρέπει να βάλουν και το Forbes καλό. Επειδή είναι χωσμένα. τούτο που να σου πω. Πού είναι που είναι και είναι μέσα το Forbes. Το Forbes και βάλει τα χωσμένα. Πού τα ας πούμε. Ξέρω. Στε σε γέλες. Άρα, ξέρεις να ξέρεις τι σημαίνει δύο δισεκατομμυρία. Μπορώ να φανταστώ. Ε, αδιαιρέσεις

είναι η εξουσία. Να ρώσεις, να ρώσεις. Καλά, εν, 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 εν τούμπω σου λάλλω, εν έχει έναν ότι εντάξει ρε φίλε, κα, να σου πω έναν απλό παράδειγμα. Εμένα είναι ο μου, είναι στη Αμερική και είναι κάτω εντάξει. Και, και μου μια κάρτα και έχει μέσα δέκα χιλιάες. Ό,τι χρειαστείς λαλή θέλεις πια εντάξει. Εν το κάνει η ψυχή μου να χρησιμοποιήσω να τα φάω όλα, ας πούμε. Εν τύπω, θέλω να σου πω, εν Κάπου πέντε γεθίκε ο εντάξει, εγώ μπαρέβε σου πιάσε. Ένα ράγκα τα πιάουλα. Πρώτα απ' όλα δεν Και να πει να τα φάει, δεν τρώνε. Δεν τρώνε, ακριβώ. να τα καλό. Ένα λέω με. Είναι αρρώσκια. Αρρώσκια δημιουργία πλούτου. Εγώ είναι, ότι έχω πολλά, ότι έχω παραπάνω Τζεφ έχουν αλλά τη προσφέ... αλλάξαν τον κόσμο. Ο Μάσκ αλλάξαν τον κόσμο. Αλλάζουν τον κόσμο. Αλλάζουν τον κόσμο συνεχίζει. Ο Μπιλκέιτ, ο Τζεμπέζο, ο, ο Μάσκ, ε, ο Μάσκ. αλλάξαν τον κόσμο. Δηλαδή, και τούτον που λέγουν ότι κερδίζει. Με τον τρόπο που κερδίζει όμω, παράγεται και ένα πλούτο ο οποίο διανέμεται από τι παράλληλε δραστηριότητε. Μα anyway, οι οι τεχνολογικοί επιχειρηματίε που χειρίζονται σε εταιρείε, τα μπραντ, διαμορφώνουν τον νέο κόσμο. Ακριβώ. Ήθελα έτσι για να κάνουμε και λίγο μπλέζιο με συγκομμένο μας να γνωρίζει ο κόσμος και ποιος είναι ο μαγκάρος ο Πάμε λίγο πιο παγιά. Ε, το δάμε Εντάξει, ενώ πίσω που δουν την εικόνα ή τον ήχο που ακούει κάποιος τι άνθρωπο έχουμε εδώ με κοντά μας. Να δηλαδή. πω εγώ πριν να ε, μας πει. Και μπορώ εγώ τον αρχιέψα να σας ε, Ναι, δηλαδή. να πω εγώ μια ανάποψη. Ναι, παιδί μου, τι είσαι εσύ Ωραία, Ε, με ωραία, τι αλλά αλλά κάτσω να λέω εγώ, ξέρω εγώ, Να πω εγώ μια ανάποψη ε, 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 δική μου. Ναι. Ε, εντάξει. Εγώ άρεσκε μου πάντα ιστορία. Okay, και πάντα έψαχνα και ήθελα να βρίσκω την ιστορία όμω στην αληθινή τη βάση. Δηλαδή, ξέρει, στην ιστορία συνήθω λαού σου ο καθένας τον που τον δημή, που είναι που το βολεύει. Για παράδειγμα που είμαστε μητσί, έξω οι Τούρκοι που είναι Κύπρο, οι Τούρκοι έτσι, οι Τούρκοι <σκίλοι> έτσι, δεν μας έλεγα άλλους άνομους ταυτόχρονα. Α, ξέρεις, έκαμε να μην τούτσι εμείς τους Τουρκοκύπριους. Παράδειγμα. Μεγαλώνοντας, θέλω να έχουν πάρει. Θέλω να μάθω την ιστορία όπως έγινε για τη σωστή της βάση. Γενικότερα την ιστορία. Ποιος κρίνει ποια είναι η σωστή ιστορία. Οπότε τα οποία είναι αντικειμενικά και δεν είναι επηρεασμένα από τα προσωπικά του συμφέροντα ή οτιδήποτε άλλο. Και ε, τυχαία θυμούμε πώ ακριβώ, εκατέληξα πάνω σου, α πούμε, ή βρα κάποια βιβλία σου τα οποία για δεν τα θυκιάβασα, αλλά θυκιάβασα κομμάτια και θέλω να τα θυκιάβασω, και ένιωθα την αντικειμενικότητα. Που τι είναι το σημαντικό για μένα ε, στην ιστορία. Εκέρδισε εσύ Ναι. Ε, κέρδισε με, ε, γιατί ένιωθα την αντικειμενικότητα, διότι ένιωθα ότι είναι δεξιό, είναι αριστερό, είναι του δίκο. Άρα τούτα που θωρώ, ευκάλα μου το ρε είναι αντικειμενικά. Είναι κατευθυνόμενα που τον οποιοδήποτε. Έτσι ένιωθα. Θέλω να πιστεύω ότι το κριτήριο μου ήταν καλό. Ωραία, περίοδο. και αν, θυμάσαι που <coughs> πρέπει να σου πω βιβλία, δεν είναι τα σύμπτωση. Που σου <coughs> στείλα βιβλία δικά του. <coughs> Εκανόνισε μα το public κάποια βιβλία μαζί με εκείνα που μου έδωσες και εμένα. Εγώ έφτιαβασα τα δύο. Τη συμμορία ο κράτος μαφία. σε μια εβδομάδα. Το πρώτο είναι, το, η Συμμορία είναι το πρώτο μετά είναι τον Grand Μοντζά και το τρίτο είναι το κράτο μαφία. Το οποίο ακόμη ε, δεν έχει κλοφορά. Mm. Είναι, τίπο... είναι στον τυπογράφο. Είναι στη διαδικασία την ερχόμενη εβδομάδα ε, σε καμιά δεκαριά μέρε. Σε καμιά μέρε. Έτσι, να το βάλουμε λίγο χοντρικά. Ναι. Να το βάλουμε λίγο χοντρικά. Ωραία. Προσπαθούμε να, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μα, απλά να πούμε και στου φίλου που μα βλέπουν και μα ακούνε ότι στο σύνδεσμο των οποίων βλέπετε... Mm, το έτσι. <laughs> αριστερά καρός στην οθόνη και αμέσως που τα στοιχεία σας για να μπείτε στους διαγωνισμούς και να κερδίσετε και το δώρο που μπορεί μπορείτε 200 ευρώ. Για τούτο επεισόδιο έχουμε το εξή. Ελπίζω να το πω τώρα. Δέκα νικητέ θα μπορούν να κερδίσουν από ένα βιβλίο ο καθένα, μέσα από τη λίστα των βιβλίων του Μακάριου του Δρουσότη, και έχουμε τη μεγάλη ιδέα τη μικρή Χούντα, δύο αποπείρε και μία δολοφονία, Κύπρο 1974-1977, η εισβολή και οι μεγάλε δυνάμει, η συμμορία και το έγκλημα στον Grand Montana. Για το βιβλίο κράτο Μαφία, όταν κυκλοφορείς, να επανέλθουμε εν καιρό. Λοιπόν, στο σύνδεσμο που βλέπετε και με αριστερά. Και πάμε να κάνουμε μια αρχή, να το, το, κάνουμε έναν πρόλογο, να κυρίως σε έναν επιλόγο. Θέλω να αρκέψω πρώτα με το πώς εκατέληξες κοντά στον Νίκο τον Αναστασιάδη. Mm. Καλή ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ με την ενεργοπολιτική. Ενώ από τότε που είμαι δημοσιογράφος, από, από το 90. Από το 97, νομίζω. Όχι, ποιον είναι το 97. Το 87. Που το 87 που είμαι στη δημοσιογραφία, εντάξει, είχα απόψει, είχα θέσει, αλλά δεν ασχολήθηκα με κάποιον κομμάτι ποτέ ενεργά. Έχουμε όλε τι συμπάθειε μα, τι αντιπάθειε μα, ψηφίζουμε, καταψηφίζουμε. τι ότι Θέλω να σα πω ότι δεν και από το ίδιο κόμμα. Ξέρετε, πάντα ψήφιζω κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ψήφιζω από... σταθερα Το μόνο κόμμα που δεν είναι το δίκο. Λίγο πολύ, τα κατά που Το δίκο Πώ βρέθηκα με τον Αναστασία. Εγώ επί το 2004 είμαι ένα από του λίγου που υποστηρίξαμε το σχέδιο Νανά. Ήταν λίους, 16%. Πώς, τα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Στα μέσα ενημέρωση. Στα μέσα ενημέρωση ήταν αναφανδόν εναντίον. Είναι 16, 25%. 25% που Ναι, <coughs> ε, το τι περιστάσει και τι Υπήρχαν έχετε τη Είμαστε του 21. παραστάσει. Λοιπόν... Είχαμε ισχυρή άποψη Εντάξει, οπότε εγώ ήμουν ένας από τους λίγους που υποστήριξαμε το σχέδιο. Να... Ανοιχτά, Ο ονασ... δημόσια. Ανοιχτά, δημόσια με αρθρογραφία βασικά. Ναι, ναι. Ε, ναι. με αρθρογραφία στις εφημερίες. Σε ποιο μέσο. Στον Πολίτη. Πολίτη ήταν του ναι τότε. Ναι, ήταν του ναι, mm. και επίση εγώ έγραφα στην εφημερίδα ήταν η ελευθεροτυπία της Ελλάδας, της Αθήνας. Okay. Θέλω να πω ότι πουλήν την εφημερίδα ήταν την ελευθεροτυπία, μόνο εγώ ήμουν υπέρ. Οι άλλοι ήταν αντίο. Mm. Και ο εκδότη είπε: πήγανε στον εκδότη να του πούν, ξέρει, μα τούτο λέει τσελίδη. Έχουμε στην πολυφωνική εφημερίδα. Α, ο, ο, συγγνώμη, ο, ο, ο διευθυντή τη εφημερίδα ήταν και ο Τζίνο υποστηριχτή. Αλλά η εφημερίδα ήταν ανοιχτή για όλου. Εν περίπτωση. ο Αναστασιάδης υποστήριξε τότε τον Είναι μεγάλη ιστορία γιατί το έκαμε. Γιατί Ένα ναι. έγραψε κάτι για το. Ένα γράψο, ένα γράψο, όχι. Αλλά ξέρω γιατί το έκαμε. Γιατί δεν ήταν ήταν μια πολιτική επένδυση, έτσι να το πούμε, έτσι τρει γραμμέ, ότι μέσω τη λύση θα έμπαινε στο σύστημα διότι ήταν πάντα έξω. Ήταν πάντα στην περιοχή. Ακόμα και όταν ήταν ο τη πρόεδρο, ήταν έξω από το σύστημα. Ναι. Οι άλλοι που ήταν πάνω στο προεδρικό δεν τον έβαλαν κοντά. Και όταν προσπάθησε να κάνει κάποια πράγματα, βάλαν και τον αρφόν του φυλακή, να θυμάστε. Το ρωματό του φουτού. Ε, ο Αναστασιάδη, ο πρόεδρο, ο παλέτρινο αδερφό. Όχι, η κυβέρνηση, κυβέρνηση, κυβέρνηση σκλήρι. Okay. Ο μαρκίδη τη Αγγελέα. Οπότε είχε ανοιχτέ υποθέσει με, με την εξουσία, με την κυβέρνηση. Ο Αναστασιάδη ήθελε να μπει μέσα στο σύστημα. Ναι, περίμενε ότι δεν θα περάσει, επειδή το Αγγέλ θα πει ναι. Μετά υπήρξε μια κίνηση μέσα από το κόμμα του να πάμε το ΟΗ. Ε, ο Αναστασιάδη πήρε για πάση το ουδέτερο. Και μετά ο Αναστασιάδη υπήρξε μια σύγκρουση μέσα στο κόμμα. Και πάνω στην πίκα βασικά είπε ναι. Πα στην πίκα. Ναι. Διότι ήρθε ο Ρίκο. Ο Ερωτοκρίδου. μαζί με τον πρόδρομο και τον Σιλούρι να τον εκβιάσουν να πάει με το ΟΗ. Πώ να τον εκβιάσουν δηλαδή. Να πούνε ότι το κόμμα είναι με το ΟΗ και πρέπει να ψηφίσουμε με το ΟΗ. Okay. Οπότε ο Αναστασιάδη που έλεγχε το σύστημα, το πολιτικό γραφείο, τα όργανα, είπε ναι. Όταν ανατράβηκε η, η ιστορία και πήγαινε το συναγερμό, δεν και ήταν. Ήταν να πάει, ήταν να πάει κατά συνείδηση. Άρα ήταν έτσι. Όπω να το Αγγέλ με, το ήταν, να με πάει, τον Ατσιμέντο. Το λοιπόν, όταν πήγε με το ναι. μεγάλη Από τη στιγμή που με τον Ναι, έπρεπε να δω και τη μάχη των μαχών για, για, για να πάρει για να όσο πιο ψηλά από μπορεί. Μόνο του. Δεν το συναγερμό που υποστήριζε τόσο. Οπότε όταν πήγαινε καλά, σχετικά καλά, και ύστερα που τρει μήνε ήταν οι ευρωεκλογέ, και στον πρώτο κόμμα με 28%, ο Αναστασία επένδυσε ότι το πράγμα είναι καλό, άλλαξα σελίδα. Ελαλούσαν εχα... το... τον Λίκο αντί Νίκο. <Συξε> λοιπόν, οπότε ο Νίκο, Λίκο που έγινε ένα αρνάκι, διότι έγινε μετριοπαθή τη λύση, τη συνένεση, τη συνεννόηση, ναι. ήταν πολιτική επένδυση. Ε Εμεί επιστέψαμε σε αυτό το πράγμα που υποστηρίξαμε τότε, ότι έχουμε ηγέτη.

ε, μεγάλη υπόθεση να το συζητήσουμε με μια άλλη εκπομπή. Αν αφέρει στο Κυπριακό. Ναι, θα ήθελα. Και γιατί, και πώ. Και... Anyways, προχωρούμε. Α, αλλά εμά η άποψή μα, όταν λέω εμά, εννοώ εντάξει, είμαστε μια ομάδα άνθρωποι που εδώ μέσα στα μέσα ενημέρωση. Πεντέξι πλάσματα βασικά. Που εδώ κάμε τη μάχη ότι έπρεπε να, να, γίνει η λύση το 2004. Να πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γυρίσουμε στη σε σελίδα, να αλλάξουμε ζωή, παραστάσει κλπ. Όταν βρεθήκαμε συγκυριακά στο ίδιο στρατόπεδο με τον Αναστασία. Που το 4 μέχρι το 10, 2004 μέχρι το 2013 που έγινε πρόεδρο, είχαμε επικοινωνία. ανεπαφή. η πρώτη φορά που μίλησα με τον Αναστασιάδη προσωπικά, παρόλο που είμαι δημοσιογράφο πολλά χρόνια. Ήταν στον Πούρκεστο, όταν έγινε η διάσκεψη για το mm -hmm. Κυπριακό, και μίλησα στο τηλέφωνο για μια πληροφορία. Ήταν η πρώτη επαφή που είχα προσωπική μαζί του. Μετά που επιστρέψαμε στην Κύπρο, κάνουμε επαφή και ξεχτίστηκε μια σχέση. Καλή. Οπότε εμεί θεωρούσαμε ότι ο Αναστασιάδη είναι ένα ηγέτη, τολμηρό, αποφασιστικό, που τον ήθελε η Κύπρο και έπρεπε να τον υποστηρίξουμε. Ε, Υποστηρίξαμε... Εμένα, και που μου έφυγαλε πάντα, τούτο που είπε τώρα ο Νίκο Ορίγο, ε, ε, εγώ πάντα θυμούμαι το ακόμα και που τότε που ποτέ mm. ότι αυτό ο άνθρωπο έχει μια ικανότητα να με πείθει και σκεφτούμε πάντα. Και επειδή έβλεπα ίσω πίσω τούτο που λέει, σε λέει, μου να μην το θεωρώ που μιλά, γιατί πείθει με, και ξέρω ότι χειραγωγεί με για να με πείσει όμω. Ε, Οπότε αν ε... πάντα ελάλουν, ε, το θρώ, Γιατί έχει κάποιον λόγο, έχει κάποιον τρόπο που έχει ανθρώπου που έχουν, μπορούν να χειριστούν και τα μέσα και τον λόγο και να σε κάνουν να πιστέψει δηλαδή ότι το άσπρο είναι μαύρο. Το... Ευχαριστούμε το πάντα τον το πάντα. Εγώ νομίζω ότι το... το ταλέντο δεν το έχει ο Αναστασία τη. Μπορεί κάποιο ανθρώπου σαν εσένα να του πείθει, αλλά την πλειοψηφία δεν την επιθέτει. Εξούσιο Αναστασία. Δεν με ευκάλα τον πρόεδρο. Πώ είναι την επίθεση. Εγώ δεν τον ψήφισα ποτέ. Να απαντήσω. Ο Αναστασια έλεγε ότι έναν. Εγώ δεν θα έλεγα εγώ ποτέ πρόεδρο, διότι δεν με θέλει ο κόσμο, διότι είμαι αντιπαθήτικο. Τι λένε το κόσμο, πάντα δεν θα βγει ποτέ πρόεδρο. Ο ίδιο έλεγε ότι δεν θα βγει ποτέ πρόεδρο. Γι' αυτό προσπάθα να μπει στην εξουσία μέσω τη λύση. Διότι η λύση τότε του 2004 είχε ένα πρόεδρο συμβούλιο που ήταν 6 άτομα που ήταν να κυβερνούν βασικά την Ομοσπονδία, ναι. εκ των οποίων κατά αναλογία θα του έβαλαν τα κόμματα. Και ο Αναστασιάδη, αν πήγαινε με τη λύση και υποστήριζε και ψήφιζε και πέρα θα είχε λόγο και ρόλο στη διακυβέρνηση τη Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Οπότε, επειδή δεν εκλεγόταν απευθεία από τον κόσμο, θεώρησε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία μέσω τη λύση να μπει στο σύστημα. Το το λαχείο του Αναστασιάδη ήταν η εκλογή Χριστόφια. Η οικονομική κρίση του, του, του 12-13, η αδυναμία του Χριστόφια να χρήσει την κατάσταση, η απαξίωση του στην κοινή γνώμη, σε αντίθεση με έναν ε, ηγέτη που ε, λόγω και του. παρόλο που και εκείνοι που ψήφισαν όλοι, εκτιμήσαν το, το, το θάρρο του την αποφασιστικότητά του. Ήταν η ώρα που η κοινωνία είπε: θέλω μια ηγέτη να αποφασίσει. Όταν, όταν καταλάβαινε καταλάβαινο ο αναστασία ξέρει, μέχρι το. Όταν, ακόμη και όταν εκλέγει ο Χριστόφια, εντάξει, το 2008, ε, 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 συνέχισε ο Αναστασιά να επενδύει στη λύση, μέχρι το 9-10. Όταν ε, είδε τον Χριστόφια να την και αντιλήφθηκε ότι θα πάει μακριά η βαλίτσα του, είπε τούτη είναι η ώρα μου. Όταν άρχισε να το γυρίζει το παιχνίδι, φυσικά εμεί δεν το, το αξιολογήσαμε σωστά, όσοι τον υποστηρίζαμε. Ένα νομίζαμε ότι ήταν τακτικισμό για να βγει την εξουσία. Και τη στροφή του Αναστασιάδη την έκαμε από το 2010 λόγω Χριστόφια. Εντάξει. Μετά, το λόγο τη κρίση του 2013, ο Αναστασιάδης δεν είχε έναν αντίπαλο. Επρόκειψε και το Μαρίν το 11 που ήταν. Ναι. το Μαρίν το 11, απαξιώθηκε ο Χριστόφια. Το αποκορύφωμα της... Το αποκορύφωμα ήταν η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματο. Ναι. Το οποίο με περιγράφω. Οπότε εγώ διευρέθηκα με τον αναστασία τούτα τα 10 χρόνια. Όταν θα ήταν υποψήφιο πρόεδρο, βοήθησα το. Εργάστηκα μαζί του. Σε τι ποστό. Κάνε τίποτε ποστό. Που το 4 ω το 12 τον βοηθούσα εθελοντικά. Δηλαδή ούτε τίποτε, ούτε επιπληρωμή, ούτε τίποτε. Δηλαδή, έγραφα του σημειώματα, έκανα του μελέτε, έκανα του. Ξέρει, πολλή δουλειά. Έβρισκε από οτιδήποτε ήθελε που είχε σχέση με πληροφόρηση, με ενημέρωση που ήθελε υλικό, ε, Από την κοντά μου. Και εγώ θέλω να δει κάτι. Ούτε πότε ε, με πλήρωσε, ούτε ζήτησα να με πληρώσει. Ήταν ε, σαν τον ακτιβισμό. Λοιπόν, του τελευταίου 6 μήνε έκλεισε η εφημερίδα που δούλευκα στην Αθήνα, η ελευθερωτυπία. Οι ελληνικοί και οι εφημερίδε ήταν σε κρίση λόγω οικονομική κρίση. Ένιωσε διαφήμιση, ξέρω εγώ, δεν πληρώνα. Οπότε, του τελευταίου 6 μήνε πριν τι εκλογέ, ε, δούλεψα στο επιτελείον του. 6 μήνε. Πάλι θελοντικά? Όχι. Με επιπληρωμή είναι 6 μήνε. Λοιπόν, και με νομίζει κανέναν ποσό. Ένα ε, ε, ψηλό Στο βιβλίο σου γράφει ότι είχε πολύ ποσό όμω ε, διαθέσιμο για να επενδύσει για την προεκλογική. Ε, είχε, αλλά και πια να το εγώ. Okay. Λοιπόν, ε, 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 μέσα στο επιτελείον του γνώρισα τον κόσμο που ήταν κοντά του. Ο, ο, ήταν ο Πετρίδη που έγινε μετά υπουργό, οικονομικών, ο Στυλιανίδη. Τότε δεν είχαμε σχέση, αλλά. Ο Χρήσο Στυλιανίδη. Ναι, ο οποίο είχαμε σχέση παλιά με τον Χρήσο Στυλιανίδη, αλλά μέσα σε αυτή τη διαδικασία ήρθαν πολύ πιο κοντά. Οπότε όταν, όταν εκλέγει ε, η Αναστασία τη Πρόεδρο, και πήγαν στο Προεδρικό να δουλέψουν, ήταν χάο λόγω οικονομική κρίση. Οπότε αν είπαμε, θέλουμε και ο κόσμο να μα βοηθήσει πώ θα αντεπεξέλθουμε. Οπότε αν τούτη φτιάχνει, στη Λιανίδη και ο Πετρίδη, είπαν Θέλουμε το μακάριο να έρθει να μας βοηθήσει, διότι δεν θέλουμε σάρκα, θέλουμε κόσμο. Και όταν νέο Αναστασιάδης, οπότε αν βρέθηκα στο... το Και επειδή συμφωνήσαμε που πριν, ούτε ήμουν δική του επιλογή. Ήταν επιλογή άλλων, αλλά την Και αν πήγα στο προεδρικό να δουλέψω, διαχειριστήκαμε την κρίση, τα η αγάτα, πολλά πράγματα που έ, που Το πόστον, πώς Ξέρετε, είχε κάποιε θέσει ο, ο, κάθε πρόεδρο δικαιούται να πάρει μαζί τους συνεργάτες του του συνεργάτε του. ειχε έναν είχε ένα 5-6 άτομα που είναι ειδικοί συνεργάτε του πρόεδρου, έναν προπολογισμό του προεδρικό. Και, ε... Να σα ρωτήσω κάτι. Έχει έναν, γιατί μιλούμε για την διακυβέρνηση ενό κράτου. Όταν ένα προσληφθεί κάποιο <laughs> μέσα στο προεδρικό, έχει έναν πρωτόκολλο που ακολουθείται, α πούμε, τύπου θυκαλέου με βάση των κριτηρίων και ο άνθρωπος που να έρθει σε εσύ οποιοςδήποτε περνούμε τον και από ένα training, μια συγκεκριμένη περίοδο κατάλαβα η ερώτηση. Το πρώτο μέρο, εάν έχει κριτήρια δεν έχει και δεν πρέπει να έχει διότι δηλαδή ο κάθε πρόεδρο έχει την κρίση να φτιάξει yeah. πέντε ανθρώπου να είναι συνεργάτε του. Δεν θα θυκαλέξουν κάποιοι άλλοι. Εν, διότι είναι και μονή, με Πάσει να δουλέψουν μαζί του και το γίνεται παντού, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι και παντού. Όπω διορίζει υπουργού, α πούμε, και λέει, πέντε Δεν θα δουλεύει κι άλλο. Όμω το ότι πρέπει να υπάρξει κάποιο πρωτόκολλο, πώ εργοδότησε τι σημαίνει, ποιε είναι οι ευθύνε σου, ποιε είναι οι υποχρεώσει σου, πώ διαχειρίζεσαι τα έγγραφα. Τούτα έζησαν τα όταν πιάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δουλέψει. Όχι διαδικασίε, υπογράφει, δεσμεύσει. Και η διαβάθμιση των εγγράφων και διαβαθμίσει. Εμάς δεν είχε τίποτε. Εν τούτο που θέλω Τώρα δεν ξέρω, νομίζω πάλι να έχει πάει τσαμέ με την πρώτη ημέρα, μια γραφή, μια κομπιούτερ, δουλεύει. Κάνουμε γιατί είσαι ένα σημείο που για το συμβόλαιο τη Γιωργκάτζη. Του το τώρα, δεν είναι εντάξει. με Εντάξει. <συσίλω> που σημαίνει ότι χαρβαλών το σύστημα. Δηλαδή, το ναι. μπορεί να κάνει, ούτε ο πρόεδρο μπορεί να κάνει Ούτε πρέπει να σκέφτεται, ούτε πρέπει να ασχολείται με τι συνεννόησει. Για το πρόβλημα ξεκινά, που δηλαδή, ναι. ε, ε, τσαμί. <συσίλω> και δηλαδή, να το κάνουμε, δεν το το κάνουμε. Έτσι, να το κάνουμε. ορθολογικό Αλλά έτσι υπάρχουν διαδικασίε. Τουλάχιστον ε, για να γίνεις και τέτοια βάθμιση των εγγράφων ναι. και... και Παραλάβαινε τον Χριστόφκιας. Και ο Παπαδόπουλος είπε ότι να μας παρακολουθούν οι Αμερικάνοι και που πήγαινε ο Χριστόφκιας ευκάλλαν το τέλεια. Ο, oh, που πίνω, πιένο... ναι, που πιένο... ναι, ο Τάσος δεν το ενεργοποιήσε, διότι το είναι... ένα... Ναι, ήταν ένα σύστημα... ξέρεις τώρα, τον πλανούν ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ναι διαχείριση γράφων, έρχεται μια αλληλογραφία. Μόλι έρθει, στο σύστημα. Mm. Οπότε, όποιος Όποιο έχει αποτυπώματα. Mm. Ότι mm. δεν την οτάδε, δεν δεν Το πράγμα που είναι τώρα που γίνεται, δεν έχει τίποτε που ελέγχονται, υπάρχει σύστημα. Μια πύλη, για να καταλάβει ο είναι μια πύλη. την οποία mm. στο

που θυμίζει κάποιον που τον παίρνει ο ποταμό, που είναι άνεργο, που, που είναι σε προσεζού, που είναι σε αφάη, και βρίσκει να τζαδανίζει του 5.000 ευρώ. Ποια η κατάληξη. Ένα βρεθεί παραπάνω καταχρεωμένο. Δηλαδή, αντί να πάει να δουλέψει, να βγάλει. Ναι. Να... Επειδή τζαδανίστηκε, το οποίο σε ένα μήνα ήταν αυτή είναι η παραστάση. Χωρίς πλάνο, α πούμε. Χωρίς, Χωρίς πλάνο. Είναι σαν να έχω χιλιάδες overdraft, γετρότο, και κάτι τρέπε να λείπουν τάξη, τέσσερις 4.000. Τα δανεικά του κούμαρτσι. Δανεικά, τα ναι. Κρυβό, τι κατάλληλη. Τα δανεικά του κούμαρτσι. Λοιπόν, δανειστήκαμε δισεκατομμύρια γιατί τα κόμματα έφκαλαν ανακοινώσεις, εχαιρετίζαν, ευχαριστούσαν. Ξέρεις, σαν να ήταν να το κάνουμε σε ένα δώρο. Τεσσεράμψης εκατό. ότι να τα πληρώσουμε, ξέρεις. Βάλαμε τα πληρώσουμε μια φορά σε δύο χρόνια. Τρία. Ε, μετά έγινε αναδιάρθρωση του συγκεκριμένου. Το πέρα, έκαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση. αν ιστορία. Όταν πήγαμε στο Προεδρικό, λέω, ρε μπάρε, πώς έκαμε τον Να κοιτάξουμε, θα θα ε, Μπορεί βίζα, λέω, λέω ναι, ναι. Ε, μια υπόθεση. Δηλαδή, Α. Το να αποφασίσεις μια πράξη 2,5 δισεκατομμύρια, την οποία θα έμπρεπε άλλοι, οι φορολογούμενοι, έχει μια ευθύνη. Τούτη δηλαδή ευθύνη προποθέτει πρέπει να έχει μια διαδικασία. θα δηλαδή, βάλει την υπογραφή του, γιατί την πώ το μελέτησε, το ε, υπο... χειρίστηκε προσωπικά ο Χριστόφια σε του Πούτιν, ε, του Νου, ε, τηλεφωνάν του άλλου, Κοιτάζουμε τα αρχεία, δεν ήβραμε ούτε μια γκόλα, ούτε ένα χαρτί. Emails. Που να γράφει τίποτε. Μα τα emails. Το σύστημα κατακρατεί και τα emails. Που λέμε το ηλεκτρονικό. Ο πρόεδρο έχει email, συγγνώμη, δεν ξέρω. Νίκο Ατ, Κυπριακή Δημοκρατία. Έχει Twitter σίγουρα. Άλλοι δεν τα Ο, 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 ο <συσοχει> <συσοχει> είναι τεχνολογικά ο πρόεδρο, ο του <συσοχει> ναι, ναι, πρόεδρου ο άλλος του έσκοσε μόνο του. Ο γραμματέας του. Ή γραμματέας ή ο γραμματέας. Ναι, γραμματέας του. Δεν υπάρχει πλαίσιο, ρε. υπάρχει, αλλά πρόσεξε δεν όλα τα πράγματα τώρα. Αποφασίσανε κάποιο. Εν είχε νύφρα στοιχείου. Πώς έγινε και το πράγμα. Γιατί το κάνουμε. Ήταν δάνειο φαντάσμα δηλαδή. ήταν πραγματικό. Μπορεί να όταν εσύ ζουν μέσα στο Eurogroup, και ήταν να καταρρεύσουν οι τράπεζε, και ο κόσμο ήταν πόξο και περίμενε, τα κανάγια έξω, φω, πα το προεδρικό, μπαίνουν, έφτιανε κόσμο, περιμέναν οι δημοσιογράφοι να τσιμπήσουν καμιά πληροφορία, καμιά δήλωση. Ξέρει, είναι τώρα να καταρρεύσουμε, τώρα να καταρρεύσουμε. Είμαστε μέσα στο προεδρικό γραφείο και γράφαμε κάτι για τον πρόεδρο. Ε? Και ήταν γύρω σα, ένα κάμπο γύρω-γύρω, και βάλα τον εαυτό μου πόξο τον κόσμο που θωρεί και λέω ρε τόσο κόσμος πόξο νομίζει ότι τα μέσα το, τώρα έχει κάνει πόσους σοφούς και συζητούν και κάτι κάνουν και έχουν πλάνο ναι, και έχουν σχέδιο και κάτι να κάνουν και, Μεγάλη λόγη στο τραπέζι Οι ελούμενα λένε τραγικό Εν υπήρχε ήταν, μια κουβέντα του καφενέ τη του τον, σημείο στο οποίο αναφέρεσαι για τα γεγονότα, μπορεί κάποιο να διακρίνει ποια άτομα τουλάχιστον έκανε σαν τα προσχήματα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ότι ήταν ουλή. Α πούμε για τον Κωνσταντίνο Μπετρίδη. Ναι. Κωνσταντίνο, σωστά λέω. Ναι. Δημιουργείται μια καλή εικόνα. Κοιτάξτε, δεν ήταν. Κοιτά, η, ομάδα του προ... ήταν το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι. Είχαν καλή ομάδα Για να μην νομίζει ότι ο κόσμο είναι ουλή και ότι είναι ουλή Είναι το σύστημα. σύστημα. κοιτάξτε, το σύστημα το κουμαντάρει ένα άνθρωπο. Αυτό είναι το πρόβλημα μα. Το σύστημα μα, το κουμαντάρι, ένα άνθρωπο που δώσε ο πρόεδρο. Στην Κύπρο εκλέγουμε μονάρχη. Αυτοκράτορα με εκλέγουμε. Αυτοκράτορα, όχι μονάρχη. Γιατί διότι σήμερα το είναι. Το Μάριο ο Ματσάκη σε μια συνέντευξη. Εκλέγουμε έναν αυτοκράτορα που αποφασίζει και διατάζει και μετά πρέπει να προσαρμοστούν, να βρουν τρόπο να το κάνουν. Προσαρμόζοντα του νόμου, του κανονισμού, να παρακάμψουν, να... να, χώσουν, να κρύψουν. Αλλά έτσι θεσμού, Εν τούτο το κύριο πρόβλημα. Εντάξει, το πρόβλημα στην Κύπρο είναι θεσμικό. Δεν έχουμε εν τούτο που λέμε. Ανεξάρτητου Η δημοκρα... θεσμούς... δημοκρατία στην Κύπρο εξαντλείται στο βαθμό που εξαντλείται την ημέρα που βάλει άλλο στο ψήφο του με στην κάλπη ότι έχει λόγο ποιο είναι να εκλεγεί. Ναι. Αλλά η δημοκρατία είναι και μόνο μια εκλογική διαδικασία. Η εκλογική διαδικασία είναι μια πράξη που γίνεται μια ημέρα κάθε πέντε χρόνια. Εντάξει. Μια χώρα έχει σύνταγμα. Μια χώρα έχει νόμου. Μια χώρα έχει ανεξάρτητου θεσμού. Μια χώρα έχει συστήματα ελέγχου. Έχει ο ελέγχιο ένα τον άλλο. Εμά είναι ούλα Δεν έχει, σα το λέω, θλιβερό, είναι αστείο, είναι τραγικό. Αλλά σα το λέω, δεν έχει τίποτε. Τίποτε. Δεν έχει θεσμό στην Κύπρο ανεξάρτητο που είναι πραγματικά ανεξάρτητο που μπορεί να πάρει αποφάσει και να τι εφαρμόσει σε αντι... σε σύγκρουση με το τι θέλει εκείνο που κάθεται πάνω στην καρέκλα. Εάν εκείνο που κάθεται πάνω στην καρέκλα είναι ένα άνθρωπο με όραμα, <coughs> που, έχει, που, ξέρεις, που θέλει να κάνει πράγματα, που είναι έντιμο, μπορεί να αλλάξει την Κύπρο. Αν μπορεί να Εάν που κάθεται πάνω στην είναι διεφθαρμένο, ε, μπορεί να την, την καταλήστεψει. Και τούτο σε Για να είμαστε έτσι, να τα Άμα μιλώ σε έτσι σε, ξέρω εγώ... όχι συνεντεύξεις, κουβέντες. Ε, αποφεύγω να λέω ονόματα, πράγματα, διότι δημιουργήσει εντυπώσεις για κάποιον που ο άλλος μπορεί να σου πει, μα τώρα που το σκέφτηκε και που το τεκμηριώνει και που το ξέρει και γιατί το λαλεί. Όμως μέσα στο βιβλίο, κάθε τύπο γράφω, ερμηνεύω το, εξηγώ το, τεκμηριώνω το. Οπότε προτιμώ τα στοιχεία να τα βάλω γραπτός που έχει, που έχει και την τεκμηρίωση, παρά να τα λέω. Λάβω... Στο κάτω-κάτω, σε κάθε σελίδα έχει υποσημειώσει που παραπέμπουν. Τον αναγνώστηκε στην πηγή. Ε, 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 Είπαμε είπα πολλά. Διάφορα. Διάφοροι. Δεν mm -hmm. μου είπε κανένα ακόμα ότι γράφω πελάρες. Να Γιατί... σου πω κάτι. Εν τούτον, το, το θέμα μου εμένα. Τον το βιβλίο, αν έφτιανε σε οποιαδήποτε χώρα, ήταν να γίνει. Ε, αν δεν πέφτεινε η κυβέρνηση. Ήταν να πάει φυλακή που το έγραψε, να το πω έτσι. Δαμέ, δεν έγινε και τίποτε. Ε, εν, Σημαίνει εν, η σιωπή ήταν που εν, είναι. Είναι τούτο που σα είπα πριν, ότι δεν υπάρχει τίποτε, δεν υπάρχουν θεσμοί. Δηλαδή <laughs> τα πράγματα που γράφει μέσα, ρε φιλέ, να το δούμε κυβέρνηση να πραγματικά. Να το δούμε Κοιτάξτε, γέντε, τούτο το βιβλίο είναι η συμμορία, δεν έφτιαξαν πολλοί κόσμοι. Κάποιε δεκάδε χιλιάδε ανθρώποι έφτιαξαν. Που μεγάλο αριθμό. <laughs> Απλά να πω κάτι, γέντε, είναι διαφήμιση για ναι. το τρίτο σου βιβλίο. Το κράτο μαφία είναι ακόμα πιο συγκλονιστικό και θέλει. Να πω κάτι. Όταν έβαλα τίτλο Συμμορία για τούτο το βιβλίο, είχα την έννοια ότι ένα μου πουν ότι λαϊκίζω. Ξέρει, για εντυπωσιασμό, για να πουλήσει βιβλία. Είχα Άρη, την έννοια. Φέρνουμε τη Συμμορία μα τώρα. Χειμιά. Λοιπόν, άμα το εθιέβασε ο κόσμο, τα μηνύματα που έπιασα ήταν ότι είναι ποιητή ο τίτλο. Τώρα που έβαλα τίτλο Κράτο Μαφία, δεν καμιά ναινιά ε, πάλι είναι επικής ο τίτλος. Εγώ που το έφτιαβαζα τη συμμορία, το συνέστημα που μου έφτιαξε ήταν της αηδίας. Τι είναι που μου έφτιαξε. Δηλαδή σε εφκάλετε. ένα σημείο, άλλο ρε φίλε να, να υποψιάζεσαι κάποια πράγματα και άλλο και τα πράγματα να επιβεβαιώνονται. Ένιωθα ε ότι είχε φάσεις που ήθελα να να συ... ε, Σκέφτομαι να να ε, καλύτερα μην ξέρω. Εγώ καλύτερα να, μην ξέρω. Ε, 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 εγώ να απολογηθώ, <laughs> αλλά έβρα το πολλά συναρπαστικό. Συναρπαστικό, ρε φίλα, λέω σε επειδή έχει τον τόπο μου, ας πούμε. Και να σου πω σε κάτι άλλο. Εύκαλε μου αιδία, αν τούτο πράγμα μου βγάλει. Να εύκαλε. σου πω σε κάτι άλλο. Ε, σε κάποια φάση είναι σκέφτηκα, του είναι το βιβλίο, θα μπορούσε να γίνει μια απίστευτη σειρά στο Netflix. Ναι. Μια φοβερή ταινία η οποία αν είχε να ζηλέψει τίποτε σε σενάριο άνετα. Τσαραντίνο. Ο τρόπος που ενούλει ακόμα και τα κόμματα που εμπλέκονται, πώς συνεδριάζουν, πώς μιλούν, πώς... Ρε, μα, μιλάς, όντε... για... <laughs> μιλάς, για, μιλάς παράνομε καταδιώξεις, παράνομες συλλήψεις, έργα τέχνης. Τούτα που μιλάς για το νέο βιβλίο. Ναι, για το, το κράτο κράτος, μαφία. Για το κράτος μαφία, όχι yeah. για τη συμμορία. Όχι ναι. για τη συμμορία, το, ναι. το κράτος, ναι. κράτος μαφία. μαφία. πραγματικά μπορεί να είναι σειρά στο Netflix. Παρακολου... Στο δηλαδή... χούλου. <laughs> τα εννοώ, ε, Ωραία, ούτε... Για να μην πετάσουμε πέτα, σε χρονικές περιοδούς, καλείς ο Νίκος Αναστασιάδης, έλα κοντά μαγάριε, είσαι ο άνθρωπος μου, σύμβουλος, συνεργάτης κλπ. Και ξεκινάς, ναι. έκαμε ναι. 18 μήνες, 16. 18 μήνες. 18 μήνες, οκ. Okay. Πότε ξεκινήσεις να παίρνεις σημειώσεις. Που προ... Σημειώσεις ξεκίνησα να παίρνω από την... την πρώτη, όχι από την πρώτη ημέρα, και τρει μέρε μετά, διότι πια λίγο μετά την κρίση. Δεν πια από την πρώτη ημέρα του Αναστασία. Πια. και τρει εβδομάδε μετά που ανέλαβε. Λοιπόν, ε, πήρα, πήρα... πήρα σημειώσει όταν. Πήρα... όταν η Βουλή καταψήφισε το πρώτο κύριο γκρουπ. Τι έτσι κάμε να παίρνει σημειώσει. Σα Κα... πω, εγγράφω το σε συμμορία. Εν τω δεν είμαι Όχι. Όταν, το, όταν η Βουλή καταψήφισε το πρώτο όχι. τη Βουλή. το, ηρωικό όχι. Το, ήρω... το, το ηρωικό ναι, υρω... μια... όχι. Το υρω... ε. μια απίστευτη καταστροφή. Ο ναι. κόσμο επιπλέον δισεκατομμύρια τίμημα για τούτο το πράγμα. Κόστο. Ε... μετά όταν σου ζουν τα νούλα και όταν να πέσουν να μα καταπλακώσουν, ήμουν στο προεδρ... έξω από το απογραφείο του Προέδρου και τηλεφώνησε ο Λευτέρη Χριστοφόρο, βουλευτή. Mm. Και είπε να πείτε του Προέδρου, είμαστε μια ομάδα βουλευτών, μπουλά τα κόμματα. Νομίζω ήταν εκτό του Αγγέλ. Ε, και συμφωνήσαμε, φέρτε μας το ξανά, το πρώτο, ναι, και που χειρότερο το... που το πρώτο, ναι. και θα το περάσουμε τώρα. Ναι, γράφει το μέσα του εδώ. Εντάξει, φέρτε μας τώρα να το περάσουμε, να το ψηφίσουμε. Αφού καταρρεύσαν όλα. Και θα με έπιασα είχαμε κάτι σημειωματάρια στο προεδρικό μου για τι συσκέψει. Έπιασα ένα σημειωματάριο, και μια μπένα, έβαλα την ημερομηνία, Λευτέρης Χριστοφόρου, και έβαλα τη μαρτυρία, αλλά τούτων είναι ιστορικό είναι ιστορικό για, για το, για, το, πολιτικό σύστημα βασικά, όχι για τον Αναστασιάδη. Γιατί όταν άρχεψα να γράφω σημειώσει, και αυτό είναι σημαντικό, δεν άρχεψα να γράφω σημειώσει για να την κάτσω τον Αναστασιάδη. Ήταν καταγραφή. Για να καταγραφεί. Άρχεψα να κατά... Εί... Διότι τα γεγονότα σημαντικά, συγκλονιστικά, το πώ κυβερνά τη χώρα, και λέω σου ότι η κριτική μου επί το πλήστο, διότι είχα και για τον Αναστασιάδη. Και έχω σημειώσει μου την πρώτη ημέρα, ότι δεν ξέρει να μπουκάμνει, ότι Ξέρεις, π, ε, έχω τις σκέψεις μου, έβαλα Αλλά η, η, όταν ξεκινήσα να γράφω, δεν ήταν για να, για να, κρίνω τον Αναστασία. Ήταν για να κρίνω το πολιτικό σύστημα. Στο οποίο έτυχε. να καταγράφει τον Επειδή, έτυχε, επειδή είμαι δημοσιογράφος, επειδή γράφω, επειδή... Mm. Ξέρεις, ε, ως, Πέννα. Ε, ως, και, και ω φρίζουμε το... Το, το δαιμόνιο. Το, λοιπόν, λέω πρέπει να κρατώ σημειώσει. Και όταν ξεκινήσα από μετά, κάθε μέρα ήταν μια ρουτίνα, α πούμε, να κρατώ σημειώσει και σημειώσει. Είναι η πιο αξιόπιστη και πιο αντικειμενική πηγή πληροφοριών, διότι είσαι μάρτυρα, θωρίστα, γράφιστα. Δεν ξέρω πράγματα που είναι θόρου. Ήξερε το κανένα πέρα που σαν ότι γράφε Ε, Δεν ξέρω. Δεν ε, ε, πέρασε Κωνστανή, με πηγή ο Κωνσταντίνο Μουραβίτσο, α πούμε, μακαρίω. Ε, κάτι δικά μου. Ε, Δεν ήθελα. Όχι, είχα το δει. Ξέρει, έγραφα τα λίγο α, τι, τη νύχτα που βγαίνει ένα σπίτι. Σε πολλά δημιουργήγονται.

Ευχαριστώ το που μέσα σου. Αλλά σαν εγώ που είμαι και συγγραφέα και είναι η δουλειά μου και έχω και την ευαισθησία ε, και ικανοποιούσε με το να μην νίκαμε. το πράγμα έπρεπε να βγει έξω να γίνει χτύμα τη ε, κοινωνία. Ε. Επίση, είχα πρόσβαση στα, στα έγγραφα τα οποία μελέτουν για σκοπού. Ε, και θέλω να σα πω ότι ξεκινήσα να γράφω παρόλο που σφρίστηκα ότι η αναστασία Άδης δεν τα λένε καλά Πότε έγινε το πάλι γράφει το βιβλίο. Ναι, Οσφριστήκα από τι πρώτε που την αρχή να μπορέσει έτσι να μην καταλάβει να μπορεί γίνεται. Αλλά δεν ήταν τα πράγματα τόσο ομά όπω ε, παρουσιαστήκαν μετά. Έπρεπε, ακόμη και άνθρωποι φίλοι μου που ήταν στο προεδρικό μου, που δουλεύκαμε μαζί μου, που τους εκτιμώ, που είναι έντιμοι, που, που. Έτσι είχαν εικόνα του τι έγινε, του, της πλήρους εικόνας, διότι μόνος του τα έκαμνε. Γιατί έκαμε ένα κομμάτι, ο άλλος άλλο κομμάτι, ο άλλος άλλο κομμάτι. Αλλά τα κομμάτια μόνο ένα τα έξερε. Ο δημιουργό. Ο δημιουργό. Οπότε, ε, μόνο όταν ξεκίνησα και έγραφα, όταν έφυγε από το Προεδρικό, και έβαλα τα κομμάτια χαμένων μετά το άλλο, το παζλ, δημιουργεί εικόνα, και που και κάτω, και και σύνθετα πληροφορίες, που πάνω τούτη Οπότε, τούτη είναι η που σου τζαμε για την τα ελάλες. Εντάξει, ελάλε είναι το πολλά για, ο, για, όσους ανθρώπους έχουν να πούν κάτι μετά από Έχει ένα γεγονός. Μια, το μόνο μου παράπονο σε εισαγωγικά, διότι δεν έχω <coughs> παράπονο εγώ, επειδή γράφω, του, επειδή γράφω για ούλους και άδικα να μου γράφω και δικαιούμε να, λαλώ, να, να ότι ε, δικαιούνται να πούν ό,τι θέλουν. Αλλά έτσι μια παρατήρηση είναι ότι τούτη, η, η, η ηθικολογία διαφόρων, μα γιατί δεν τα είπε, έναν ηθικό, έναν απόρριτο, έναν προσωπικό. Ξέρεις, τούτον το... Εγώ, εγώ, θα το έλεγα υποκρισία. Υποκρισία, ναι, υποκρισία περισσότερο. Τούτη υποκρισία είναι, είναι ένα πράγμα το οποίο με ενοχλεί πολλά. Λαλού μου γιατί δεν τα είπε ε, που την πρώτη ημέρα. Είπα τα από την πρώτη ημέρα. Ήπε από την πρώτη, mm -hmm. που την πρώτη στιγμή. Έγραψα τα μέσα στο σημείο ματάριο μου. Okay. Είπα τα. Δηλαδή είπα τα. Έτσι μου... Αν που έγραφα και και είναι την ώρα να του το δείξω, δεν ήταν να καταλάβουν τίποτα. Κανένα δεν ήταν να καταλάβει τίποτα. Και τα απολύτω λογικό να μην καταλάβουν κάτι. Θα καταλάβουν. Αφού είναι ένα κομμάτι ενό πάθου ε, που ρουζεύει. Να πω τι, ότι σήμερα ο Αναστασιάδη συναντήθηκε με του τέσσερι. Ε, του group, 4 το, το, και συζητούσαν, συζητούσα να πω είναι έξτρα τη συζήτηση. Γιατί το puzzle το δημιούργησα, το, 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 τη, σύν, το, τη σύνθεση την έκανα μετά. Αλλά είπατε από την πρώτη ημέρα, έγραψα. Και επίση έναν άλλο το δεν ε, μπορούσα εγώ να μην ούσαμε εννιά χρόνια. Ξέρεις, αν ήμουν... Ε, έκαμε μου ανοίγμα Αναστασία τη διαφθορα. Για, για παράδειγμα. Για παράδειγμα, γράφω στο βιβλίο ότι πρώτον είναι μου και λεφτά, πούμε, για να πάω να κάνω έρευνα. Ή, ξέρω, ή... Για έναν ταξίδι γράφεις ότι ήθελα Ήταν πληρώ... το πρώτο, ήταν πριν να γίνει πρόεδρος. Ναι. Λοιπόν, αν ήθελα να παίξω τον το παιχνίδι, και χωρί να διαφθάρω ακόμα, ξέρει, ε, 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 και εγώ δεν λέω ότι όσοι ήταν κοντά δεν διαφθάρηκαν όλοι. Έχει ο κόσμο που με νύχια και με τον και κρατήθηκε, και προσπάθησε. Εντάξει. Το λοιπόν. Ε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μπορεί να είσαι 9 χρόνια δίπλα από Αναστασιάδη, και να μην κατάλαβε τι γίνεται. Εγώ έκανα 18 μήνε, και έφυγα τρία βιβλία που σηκώνεται η τριχά σου για να αντέξει σε 9 χρόνια, 10 χρόνια με τον Αναστασία δίπλα του και να μην καταλάβεις τίποτε ε, εν, και να παριστάνεις ότι είσαι και ξέρεις, ότι είσαι και ηθικός και υπεράνω και... Ε, εν άλλη μια υποκρισία του, τι και καταλάβετε για ποιον μιλούμε. Ναι, δεν καταλάβω. Ε. Αυτή τη λόγω και το νόμο. Ε. Χριστό Α, ε, είπες το εσύ. <laughs> Γιατί δεν μπορεί <laughs> να είσαι 9 χρόνια το δεξιχέρι του Προέδρου να σε στέλνει να κάνει τι δουλειέ του. <κυρίζοντας> Συγγνώμη, ταξίδι μπροστά στον χρόνο. Ο Αβέροφ και του Νικόλου Χρυστοδουλή το τι σχέσει έχουν. Ε, τώρα, ε, δεν ε, Πέραν του τώρα. Δεν έρχεται προ το τώρα, περίμενα λεπτό. Εγώ θέλω να πω κάτι ότι τότε ε, παρουσιάζαν μα. Τέλο το αντιλήφθηκα εγώ. μα ω την Ευρώπη. Μια συμμορία η Ευρώπη η οποία θέλει το κακό τη Κύπρου, θέλουν να μας καταστρέψουν το... το... τη γη την Ευαγγελίας που είμαστε. Όχι, το business μα, και... μας, το μοντέλο μα, ναι. μας, ναι. Και οτιδήποτε έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεωρούσαμε το ως απειλή, να Για τους πελάτες, για να βάλουν ναι, παρούν Την ίδια ώρα όμως. Εκ των υστέρων αντιλήφθηκα ότι οι μόνοι που εννοιάζονταν για τον κόσμο τον του τόπου ήταν η Μέρκελ, ήταν οι Ευρωπαίοι και το διόλοι. Εθέλαν να Κοιτάξτε, πια... ένα θέμα που έβαλα στο βιβλίο που τώρα. ότι θέλω να πιάνουν μία προνοία στον εργαζομένο, να τα βάλουμε σε <σχεραισια> να τα βιβλίο, σε <σχερ> <σχερ> τους ναι. οι πελάτε και να φύγουν. Και πρόσεξε από... το σημαντικό. Το σημαντικό ποιο που το. να βάλουμε εξασφάλιση το φυσικό αέριο που να το έχουμε σε πέντε χρόνια. Έχουμε δύο ότι μπορεί σε χρόνια. λεφτά τώρα αυτή τη στιγμή Σημείωσα ότι την ίδια ώρα εθεοποιούσαμε μια χώρα φιλικά προσκύμενη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Κύπρο, στη λύση του Κυπριακού, τη Ρωσία. Τούτο είναι ένα άλλο θέμα μου εμένα, γιατί έχουμε τη Ρωσία τόσο εξελίξη μέσα στο μυαλό μας, ότι είναι η Ρωσία και... Τούτο είναι ένα θέμα... Η δεύτερη μόνο το και ναι, Ήλ, ακόμα ουλ, ουλ. Ουλ. Ουλ, ουλ. Ουλ. Το και η αριστερά. Ακόμα όλοι. Του δεν θέμα που του. Ενώ η Ρωσία. Μα έγραψε ε, και ένα βιβλίο για. Ε, έγραψε βιβλίο για το. Ναι. Που ο ρόλο τη Ρωσία δεν είναι και διαφέρει που και τον της ημέρας, που είναι στο τέλο τη ημέρα. Το Κυπριακό και γενικότερα. Είχε... δεν πούμε διαφορετικό Όχι. Οι Άγγλοι δεν μα ευλάψαν στο βαθμό που νομίζει ο το ότι η δαιμονοποίηση. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που είμαστε απικία ναι. στο, στο, στον κόσμο. Ναι. η μόνη χώρα που έχει όλα τα, τα, αποθυμένα για την πρώην απικία είμαστε εμεί. Ναι. Και τούτον είναι απότοκο τη σοβιετική προπαγάνδα που ξεκίνησε από το 1960 ναι. που μα εντηλητηριάσαν. Δηλαδή οι Εγγλέζοι, το πέρασμα των Εγγλέζων που είναι Κύπρο. Ε, τώρα να μην μπούμε μέσα στην ΕΟΚΑ και μέσα στα. είχε πολύ θετική επιρροή. Δηλαδή, όταν ήταν οι Εγγλέζοι στην Κύπρο το 1878. Εγώ έγραψα ένα tweet και ήταν να με φάει ο κόσμο, ότι η μέρα τη απελευθέρωση τη Κύπρου, τη εθνική τη ανεξαρτησία μα, πρέπει να γιορτάζεται το 1878 όταν ήρθαν όταν οι Εγγλέζοι στην Κύπρου. Ναι. Και, μα γιατί τούτο. Διότι όταν ήρθεν, πριν να έρθουν οι Εγγλέζοι στην Κύπρο, το Ιγκέ, που είναι από μια συγκυρία, διεθνή συγκυρία. Για θέλω να πάμε και λίγο να κάνουμε ένα σύντομο ιστορικό παράδειγμα. εμπολεμούσαν οι Ρώσοι με του Τούρκου Εντάξει, Που τον κέντρο του Τσάρου ήταν έτσι, εντάξει, και οι Αγγλέζοι, δεν ξέρεις, εκεί οι, οι, οι Τούρκοι και ήρθαν οι Αγγλέζοι πάντως να τους βοηθήσουν και στα ανταλλάγματα που πήγαν οι Αγγλέζοι ήταν και η Κύπρος. Ήταν Κύπρο. Η Κύπρος θα και πάντα Τουρκία, εάν δεν οι Αγγλέζοι ζητούσαν την Κύπρο. Λοιπόν, και τι ήταν η Κύπρος όταν ήρθαν οι Ήταν μια χώρα που ο μέσα Κυριολεκτικά στι πηγέ. Είχε 700-750.000 πληθυσμό εντάξει, που ζούσαν μέσα στι πηγέ. Υποδομέ, μηδέν. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έκανε καμία επένδυση στην Κύπρο. η μόνοι έργων υποδομή που είχε και στην Κύπρο ήταν κάτι δραγωγία που είχε έναν Μπασάμ που ήταν προοδευτικό mm. και αγάπαν τον κόσμο στη Λάρνακα. Κι έτσι καμάρε τη Λάρνακα. Τα Λάρνα. Τα Λάρνα. Κάτι δραγωγία που πήραν νερό με τα βλάτια, α πούμε. Τούτα ήταν τα έργα που δεν έκανε καμιά αναπτύξη. Ο κόσμο είναι φόρε φέσα. Ε, ζούσε νομαδικά. Ε, τρώαν και παρα... ε, καλλιεργούσαν πράγματα να φάνε και να χτινών, να πιούν, να φάνε, ξέρω εγώ. Δεν είχαν τίποτε. Και ήρθαν οι Αγγλέζοι μέσα σε 80 χρόνια και μεταμορφώσαν την Κύπρο. Σε 80 χρόνια η Κύπρο σε πέτασε. και ως ο... τώρα οτιδήποτε λειτουργάμε στον τόπο λειτουργά είναι που τον γερόν της Αγγλοκρατίας. <laughs> Ήρταν... Το χτυματολόγιο να σου πω. Το χτυματολόγιο το, που το ξέρει ο κόσμος, το <laughs> το... Μα τι να σου πω, εξαλείψαν την μαλάρια. Έφεραν ευκαλύπτους από την Αυστραλία για να... για να φυτέψουν στις περιοχές που ήταν οι για να μένει ναι. Εμβολιάσαν... είχε κουνούπια. Έχει ξενοχεία. Γι' αυτό στον ποταμό είναι ευκαλύπτους από Αυστραλία. Εμβολιάσαν τα μωρά. Ναι. Αυξήθηκε το ποσοστό γεννητικότητας. Έχτισαν τόσο κομμία ήταν... τα οποία έχουμε που τότε. Δεν <συσοφίλια> ε, καταφέραμε να κάνουμε καινούργια. Ε, το 1878 <συσοφίλια> ε, κυκλοφορούσαμε με τις καμήλες, τα μόνα οχήματα που είσαι στην Κύπρο <συσοφίλια> ήταν τα, τε, τα, 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 τα τετράποδα. Ε, το 30 είχαμε τρένο και πήγαινε που το βαρώσει στην Ευρύχου. Ε, δρόμους. Δεν ε, υπήρχαν τίποτε. Λιμάνια, εμπόριο. Ε, Έφεραν ανεμόμυλοι που θωρίζει στον Πρωταρά, που το θωρίζει ο

ήταν όταν γεννήκαν στα μεταλλεία οι, οι, οι επενδύσει, που δούλευε και χιλιάδε κόσμο στα μεταλλεία. Βεβαίω υπήρχαν και εκμετάλλευση, βεβαίω υπήρχαν και εταιρείε που τα εύκολα. Έτσι είναι ο κόσμο. Αλλά στο σύνολο η συνεισφορά εδώ ήταν πολλαπλάσια. Απλήρω παραπάνω από ό,τι πιάσαν από την Κύπρο. Η Κύπρο Κύπρος δεν ήταν απεικία από τι Ινδίε. Όπου πρώτα απ' όλα ήταν αγορά οι Ινδίε και τα προϊόντα του Ινδίε. Ή να Φυσικού πόρου. Η Κύπρο έχει αξία γεωπολιτική. Και επειδή είσαι γεωπολιτική, ήθελαν να τα έχουν καλά με τον κόσμο. Και για να έχει γεωπολιτική αξία, πρέπει να έχει υποδομέ. Πρέπει να έχει δρόμου, πρέπει να έχει λιμάνια. Κάμε με αεροδρόμια, η ώρα ήταν που το 30-40 κάμε αεροδρόμια. Έκαμε, έκαμε... έκαμε τηλεόραση 10 χρόνια πριν την Ελλάδα. Έκαμε ράδιο 10 χρόνια πριν την Ελλάδα. Ήρθε ρεύμα στην Κύπρο στο τελευταίο χωρκό που το 50. Αν πάει μέσα στα χορκά, θέλω στις γράφου γράφω 1956 οι βρύσες. Ήταν τότε που οι Εγγλές πήραν νερό στα χορκά. Πριν που τότε οι μανάες μας έπαιρναν στα αρκάτια στους ποταμούς να πλύνουν τα ρούχα μέσα στα χτώ. <laughs> Γιατί όλο το πράγμα, του τον ούλο διαγράφηκε επειδή απαχωνήσαν οι Εγγλές οι εννιά αγωνιστές. Εντάξει, είμαστε οι μόνοι. Οι Εγγλές που είμαστε στο δεύτερο μαγκόσμιο πόλεμο, τόσα εκατομμύρια, σοπεδόσαν

διότι οι Εγγλέζοι για να έχουν καλέ σχέσει με το εργατικό δυναμικό, διότι η μεγάλη εικόνα πια ήταν. Πρέπει να συνεργαστούμε. Ναι. Εδώ έκανε τα δικαιώματα, τα 8 ώρα, τα οποία βεβαίω δεν τσιμποτιμούν του αγώνε τη αριστερά για να τα κερδίσουν. Μια άλλη ιστορία. Ναι, αλλά εσύ. Τότε ε, ε, συνεργαστήκαν οι Εγγλέζοι με τούτα, εξ ανάγκη, και δημιουργήθηκε μια οικονομία η οποία μετά είχε μια απίστευτη δυναμική το 1878. -18, Είμαστε μια χώρα παύτωση. Μιλούμε, ξέρει, ακόμα πεθάνει και μέσα στράτε. Το 1960 είμαστε η δεύτερη πιο πλούσια χώρα τη περιοχή, μετά το Ισραήλ. Για παραλάβαμε μια κλωστή. Τώρα να μου πει, εγώ έχω άποψη για την Ιόκα, ότι ήταν, να σα την πω, γιατί ήταν η κατάρα μα ο γόνα τη Ιόκα. Αυτή είναι η άποψη μου. Έγραψα ένα βιβλίο, και θα... το οποίο όμω θα το ξανααναβαθμίσω με νέα στοιχεία. Λοιπόν, αλλά θα μου πει ο άλλο καλά, κυρίε ή κρίνει εκ των υστέρων και θυσιάσαν τη ζωή του και ενεργάραν. Τα κατανοώ και τα δέχομαι και τα, το σέβομαι και το χτιμώ. Αλλά και ό,τι έκανα λάθο επιλογέ το 1955 με τα δεδομένα που είχα για να ξεκινήσουν και το πράγμα, α πούμε. Ήταν φοβερό λάθο. Αλλά λα, λαλού μου εσύ κρίνει, κύριε, μετά από 50 χρόνια. Δέχομαι το ότι μετά από 50-60 χρόνια έχω άλλη κρίση. Δεν δέχομαι όμω ότι σήμερα, μετά από τόσα χρόνια που σπουδάσαμε, που βγήκαμε στο εξωτερικό, που έχουμε τι δυνατότητε, που είδαμε τον κόσμο να είναι ενταλοσένη, να μην αναγνωρίσουμε τα λάθη που έκαναν κάποιοι άλλοι, που δεν ξέραν, ή που δεν είδα σε θέση να καταλάβουν. Και θα τα κάνουμε εμεί σήμερα. Εδώ δεν μάθαμε. Νομίζω εν, το ένα σημαντικό κομμάτι του ότι είναι μάθαμε τα λάθη μας εμείς είναι διότι νομίζω είμαστε ο μόνος τόπος που υπήρξε ένα τιμωρησία. Δεν τιμωρηθήκε κανένα για τα λάθη που έγινα. Μα ένα, Ποτέ. Και ήταν το είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ναι, δεν είναι κεφάλαιο. Δεν είναι γενικά διότι ήταν, πάλι υπήρχε πάλι διαφθορά. Πάλι ήταν διαφθορά. Δηλαδή όπου όλα καταλήγουν στη διαφθορά. Δηλαδή και το 1974 ήταν διαφθορά. Και το πραξικόπημα ήταν διαφθορά. Άλλου, άλλου, επίπεδου διαφθορά. Ναι, στη χειριστή μορφή. Σήμερα η διαφθορά είναι λεφτά, ξέρεις, λεφτά πράγματα και μίζες. Και καμία ήταν η εξουσία. Γιατί δηλαδή το ότι θέλαν την εξουσία. Πάλι η εξουσία ήταν τα λεφτά, αλλά ήταν πιο λίγα τα λεφτά που σήμερα. Οι θέσει, είναι στάτους, είναι... Οπότε αν ο καθένα έθελε να πιάσει με, με διαφθορά Κοινό το πράγμα, ο είναι να το διατηρήσει. Για μένα ο πρώτο που ξεκίνησε το, το σύστημα. Γιατί είμαι και, είμαι και δημόσιο ας πούμε, λίγο πολύ το σύστημα εντός Ζουλεύκη, Για μένα ο πρώτο που ξεκίνησε, που έβαλε τι βάσει του να χτιστεί το σύστημα των διεθαρμένων, ήταν ο Μακάριο Που ξεκίνησε, και έφερνε το του Τζαμέ, το του Τζαμέ, το είναι ο μακάριος, <laughs> Κάθε πέντε χρόνια φτάνουμε μια μαγάρι ως τώρα. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Ανανιώνεται το πράγμα, εντάξει, διότι δεν έχουμε θεσμούς. Και δεν έχουμε θεσμούς, διότι που την πρώτη... Εξεκινήσαμε να λέμε για την απεικιοκρατία. Το μεγαλύτερο... Ε, 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 η μεγαλύτερη πρίκα που μας άφηγε η απεικιοκρατία, κληρονομιά, είναι οι θεσμοί. Δικ... Πριν έρθουν οι Εγγλαιζοί, έδικαζαν οι Τούρκοι ο, ο... ο... Καϊμακάμις. Ήρθαν δικαστές που την Αγγλία να δικάζουν. Μα ξέρεις τι σημαίνει να έχεις δικαιοσύνη. Μια άλλη υπόθεση. Ξέρεις, ακριβοδίκαια η δικαιοσύνη να σε δικάζει. Το λοιπόν. Έκαμα θεσμούς, έκαμα σύνταγμα, έκαμα νόμους, έκαμα ποινικό κώδικ. Είπαν ε, 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 απ... ότι απαγορεύεται. Ξέρεις να που γίνεται τότε. Ευκάλλαν όλα τα ζώα και τρώαν τα, 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 δέντρα. Έτσι είχαμε δάση. Τρώαν τα, τα, τα Να, να τα δάση, να απαγορεύσουν την υλοτομία, να απαγορεύσουν την παράνομη ε, 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 σαν ε, Τα πάντα. Δηλαδή, βάλα τάξη. Τάξη σε όλα. Έκανα κράτος, κράτο. Αυτό που λέμε κράτο. Υπήρχε κυπριακό κράτο. Με θεσμού. Και οι Εγγλέζοι αξιοποιούσαν του καλού. Υπόλοιλοι, δημοσιοί, υπάλληλοι, ήταν αφρό, ήταν ο καλό, καλύτερο. Το εξήντα είχαμε αριστεί στου υπάλληλου. Μετά έφτανε και μπήκαν big μέσα, με τον, τον τρόπο, να το ξύνουμε. <συσίλοι> <συσίλοι> τι είναι το σύστημα. Όταν έφυγε έναν Όταν έφυγαν οι γκλίζι, Τι είναι το κτιμάτο, ολόκληρο. είναι οι τι οι οικογένειε. Οι, οι φίλοι, οι τα... πολιτικοί οι σύμμαχοι. Τα τζάκια. Πούλοι, εφάντι. Έδιε, κάτι παρόμοιο που έγινε λοιπόν. και στη Ρωσία του Γέλτσι μετά που έπαιζε. Yeah, η... Τώρα εφάν... <laughs> Πρόσεξε τώρα, αφού <laughs> εφάντι γίνει τη χαλίτικη. Εντάξει. Τώρα βλέπετε μέσα στι εφημερίδε. Αρκεψάν και τρώντα τουρκοκυπριακά. Ποτζή τρώντα γίνει το καθεστώ. Οι ευνοούμενοι του τον προσφύγο. Ποδά των τουρκοκυπρίων τρώνε την υγύπε. Και με το να διατηράσουν το πράγμα να λύτω, χωρί διευθέτηση, δεν έκανε κανένα. Δεν είναι κανένα Μα αν δεν έκανε κανένα τίποτε, τρώνε τα τούτη, 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 τούτη ομάδα. Η συμμορία. <συσίλωνα> Η συμμορία. <συσίλωνα> Και ο κόσμος, το κόσμο, τα ίσουν του κόσμου, εντάξει, τούτη συμμορία, πώ συντηρείται. Μέσα στο τελευταίο παράγραφο του, τη συμμορία, γράφω ότι το εθνικό πρόβλημα τη Κύπρου είναι η διαφθορά. Όλα τα άλλα είναι παράγωγα του. Mm. Η διαφθορά είναι το πρόβλημα. Όλα τα υπόλοιπα είναι παράγωγα τη διαφθορά. Το ότι το Κυπριακό παραμένει αλήθεια, ανεξαρτήτω του τι πιστεύει ο καθένα. Ξέρει, τι και θέλει, τι και δεν θέλει. Είναι επακόλουθον τούτη τη διαφθορά. Συντηρούν τούτο το σύστημα διότι συνεχίζουν και αρμέγουν την Αγιελάδα. Όμω πώ θα κρατήσει τον κόσμο τούτο. Εντάξει, καθυλωμένο. Με το φόβο, με τα συστήματα, με τα ωραία λόγια, με τα... Ο λαός πιστεύει εντός είναι ηλίθιος. Θα τον πω ηλίθιος. Δεν έχει κρίση. Και δεν έχει κρίση διότι δεν έχει ενημέρωση, δεν έχει παιδεία. Μα τι είναι, θέλει κρίση. Εγώ λέω ότι ο μέσος όρος IQ του πλανήτη είναι χαμηλό. Είναι σε όλον τον κόσμο. Είναι σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βαθύ τον πρόβλημα. Σε όλο τον κόσμο αλλά υπάρχουν και ξέρεις, υπάρχουν και διακυμάνσεις. υπάρχει έναν όριο. Και, έναν όριο και μια, διακυ... μια φκένουν οι λαϊκιστές, μια έρχονται οι ορθολογιστές, μια επανέρχονται οι λαϊκιστές. Ε, και... που λαλεί... Εμάς είναι φούλα ισοπεδωμένα, καινούλα ισοπεδωμένα διότι είναι όλοι περιχαρακωμένοι Α... ε... πίσω από το εθνικό πρόβλημα. Ελέγχουν και την των λαών ενωμένων. Τι κρατά τον κόσμο, που το πένω τύριον, όλα είστε. Τι κρατά τον κόσμο ενωμένων, εν τα εν οι σημαίες, εν θρησκεία. Εντα... 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 Είναι ιστορίες. Οι ιστορίες κρατάνουν τον κόσμο ενωμένων. Πουλούν μας παραμύθια, ιστορίες, η Ένωση, η Ελλάδα, ε, το Κίνο, το ένα, το άλλο. Και πάμε και ψηφίζουμε τους. Τι την κουβέντα ξεκινήσαμε την, ενότητα με αφορμή την Ρωσία. Ναι. Γιατί πιστεύουμε στη, Ρωσί. στη Ρωσία, Δεν Ρωσία ότι η Ρωσία. να μα σώσει το ξαθό γέλο. Περίμενε, ε, επειδή ενδιαφέρει το. <laughs> εγώ γεννήθηκα στη Ρωσία. Ε μεγάλωσα σε μια οικογένεια που η Ρωσία ήταν, ξέρει, είναι το αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι. Και εγώ μεγάλωσα με την ιδέα ότι η Ρωσία είναι η χώρα η καλή. Και είμαι και προκατελημένο, θα έλεγα. Ε, να σου πω και εγώ την εμπειρία μου. Μιλώ τα θέματα. Ε. Ενώ καταλαβαίνω την κουλτούρα τους. Πού είμαστε εμείς μητσί και η Σοβιετική Ένωση, ας πούμε. Με την Ελλάδα. Εμείς είμαστε η Σοβιετική Ένωση. Κι εγώ. Γιατί δεν ξέρεις μου κάνει ένα πράγμα που... ούτε εμένα μου κάτι το οποίο δεν είδα. Ήμουν μικρός για να υποστηρίξω όμως το ότι ο Όχι, στην Λεμεσό, δεν θυμούμε πώ μα πήρα. Εντάξει. Μετά την εισβολή, έφυγε τρει μήνε. Έξω από το λιμάνι τη Λεμεσού, να υποδεχτούμε έναν Ρώσο υφυπουργό, ο οποίο ήρθε στην Κύπρο για να δει την κατάσταση λόγω εισβολή. Ο οποίο ήρθε με πλοίο, γιατί δηλαδή δεν είχαμε ένα αεροδρόμιο ακόμα. Εντάξει. Και ήρθε με πλοίο που τον πήρε. Α. Και βρεθήκαμε μπόξο από το λιμάνι και φωνάζαμε «Μακάριος στη Μόσχα, μακάριος στη Μόσχα» να πάει ο Μαγάριος στη Μόσχα να λύσει τα προβλήματα. <laughs> και πιστεύκαμε σε τούτο το πράγμα. Ύστερα που λιόν καιρό ευρέθηκα στο ακροτήρι πόξω πως βάσεις δεν ξέρω πως ευρεθήκαν τα λεωφορεία και μπήκαμε όλοι μέσα και στεκούμαστε που πάνω και τα λεωφορεία τα παγιά τα... Ναι. Τα στεκούμαστε κοντά που πάνω που είναι η καμπίνα και πήραν μας μέχρι το κολόσι μετά οι Ιγγλές κλείσαν τον δρόμο και πήγαμε παρπατητοί στι βάσει να κάψουμε τι βάσει για την εισβολή. Διότι η ίδια για τη μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων στο, στο στην Τουρκία και μετά στα κατεχόμενα. Λοιπόν, και ήταν οι Εγγλέζοι, οι κακοί του τύπου μας τα έκαναν, αυτοί κάψαμε τους τα αυτοκίνητα τους και δίπλα μου έλαχε. Και ένας συμμαθητής μου έπέρασε, το, στάθηκε μπροστά μου ένα μάρμον χάρικτο και προσπάθησε να το σταματήσει έτσι. Και ξεκίνησε και τέτοια πράγματα ξέρεις, θωρούν μια τρύπα, δεν θωρούν, δεν έχουν Και έρχεσαι μου πάνω του και άκουσα το πλάτσ, που ε, 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 το σοκ. Και έπιασα το δρόμο με περπατητός, που χρόνο, ε, ε, μου περπατητός. Πόσο χρόνο είσαι μου. Είμαι 15 χρόνια. Έπιασα το, το περπατητός, να πάω στον ύψονα, να βρω ότο Κάποια στιγμή ενός το κολόσιν ήβρα κάποιον αγρότη με ένα βαν και έφερε με και να πάω το στοπ, να πάω η ώρα 8-9 τη νύχτα στο χωρκό μου α πούμε, διότι βρέθηκα στο ακροδίρι να διαδηρώνω να αγωνίζομαι εναντίον των Εγγλέζων, Καλή καλοί οι Ρώσοι και οι καλοί οι... Όταν έξτερα έρκεψα και, και έφτιαβαζα τα γεγονότα και μάλιστα έφκαλα και το πρώτο μου βιβλίο δημοσιογραφικό, ήταν... το πρώτο μου βιβλίο που έφκαλα, έκανα τον Μαγάριο Θεό, και έγραφα για την καλή Ρωσία, την καλή Αμερική, του καλού του κακού κλπ. Τι τίτλο του βιβλίου. Ήταν το από το Εθνικό Μέτωπο στην Ιωκαβίτ. Επειδή με τράβησε το το πράγμα, ότι έκατσα να ασχολούμαι πιο σοβαρά. Διότι το πρώτο ήταν εφημερίδε, μαρτυρίε. Και πήγα να κάτσω να βρω έγγραφα. Και έρχεψα και πήγαινα στα αρχεία να διαβάζω έγγραφα. Να δω. Αμαν αν είδα τι έγινε του και ότι ήταν αντίστροφα τα πράγματα. Έπαθα ε, σοκ ο ίδιος, ένιωσα ε. ο ίδιος, εγώ θύμα. Ένιωσα ότι γιατί, γιατί, γιατί εγώ να πάω, ας πούμε, γιατί να παίζω τον, τον ρόλο. Και ποιος με χρησιμοποιήσε γιατί με χρησιμοποιήσε. Ε. Εντάξει, και στο τέλος, τέλος των συμφόρων της χώρας μου ποιον Και ήταν που και α... το μόνο πράγμα που λέει, αποφεύγω να λέω, εγώ, έκανα έτσι και εγώ έκανα έτσι και... Το μόνο πράγμα που το λέω ότι, ε, ε, αν μου στην ιστορία τη Κύπρου, την νεότερη, λέω ότι α, εξ, ε, τον, τον το ύπουλο ρόλο τη Σοβιετική Ένωση στο Κυπριακό. Το βιβλίο του τον πότε κυκλοφόρησε. Το βιβλίο του τον ήταν η αφορμή για να με φτιάξει ο Αναστασιάδη με το Προεδρικό. Να. αν το γράφει το βιβλίο σου. Ναι. Ισχύω, ξέθελε. Ή. Η... Όχι, <Γύρω> δεν ήθελε να φύγει. Διότι εγώ ήμουν χρήσιμο. Και αυτό είναι μια άλλη αποδείξη. Εγώ στο Προεδρικό δεν πιάτιαμε για να υποσκάψω τον Αναστασία. Την είπα. Ούτε έγραφα στοιχεία. Την εικόνα την εσύνθεσα σιγά σιγά. Εντάξει. Ενώ πω τούμπου. Ο λόγο που έφυγε από το Προεδρικό ήταν επειδή έφκαλε ένα βιβλίο. Είναι συνέχεια τη ιστορία που σα έλεγα λίγο, Αφού είδα ότι. Πρώτα απ' όλα να σα πω ότι ήβρα. Εντάξει. Η επικρατούσα άποψη ήταν ότι το πραξιό Ευαγγελισβολή ήταν στην ομοσία τη ΣΥΑ και του ΝΑΤΟ να διχοτομήσουν την Κύπρο, να του ΣΥΑ προδοσία <σ Bei> κλπ. <coughs> τούτο είναι το, το, σενάριο. Η πραγματικότητα είναι ότι κάναμε ένα κράτο του 60, δεν το θέλαμε την άλλο θέμα τούτο. Ο Μαγάριο είπε: Εγώ να πάω πίσω πρόεδρο και να το αλλάξω. Έπαιξε με τη φωτιά, ερίσκαρε, να τα ακυρώσει, να τα καταργήσει, να φύγουν οι Τουρκοκύπροι από την Κύπρο και να μείνουμε ένα ελληνικό κράτο και μαγκιά μα και να το καταφέρουμε αυτό το πράγμα. Και έτσι είναι νύχτα ζαρκά. Παστούτην όμω, τι ήταν όμω οι συμφωνίε τη Ζηρήχη. Πράγματι, οι συμφωνία τη ρήχη. ήταν μια συμφωνία που ενταχτοποιούσε το ΝΑΤΟ. Ήταν η Ελλάδα, ήταν η Τουρκία, η Αγγλία, τρει χώρε μέλη του ΝΑΤΟ ήταν σε ρήξη με τι συμφωνίε Οπότε αν όλες οι δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, η Αγγλία με τις βάσεις στην Κύπρο, πράγματι ετακτοποιούνται. Το λοιπόν. Όμως μέσα στο ψυχρό πόλεμο που υπήρχε τόσο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης, Ανατολής και Δύσης, εντάξει, δεν ήταν προς το συμφέρον των Σοβιετικών τούτων το πράγμα, δεν <coughs> το θέλα. Είχα δύο πράγματα οι Ρώσοι. Πρώτον, θέλαν να διασπάσουν τον ΝΑΤΟ και θέλουν την Τουρκία. Τούτον, θέλουν ελαιόδου Οι Ρώσοι θέλαν να αποσπάσουν την Τουρκία από τον ΝΑΤΟ.

Οπότε αν έπαιξε το παιχνίδι, δεν χρησιμοποιήσαν το. <συσίλια> Εντάξει. Δεν θα ρίναν το. Γι' αυτό και το αγγέλθεν και... ενώ το 59 εξήτημαζε τον Μακάρι. Πώς έβρεθηκε έναν κομμουνιστικό κόμμα να υποστηρίζει έναν παπά. <συσίλια> Πώς. Έναν κομμουνιστικό κόμμα, έναν παπά εθνικιστή που το σκοτωθήκαν μες Το κόμμα κόμμα για να πάει με τον Μακάριο. Ξέρεις, ενώ ήταν σφόδρα Γιατί ήταν κομμουνιστικό κόμμα Κύπρου Α, συγγνώμη, και το κάδρο του Μακάριου <συσχε> το κλασικό που έχουν <συσχε> ναι, όλοι, ναι. όλοι σπίτι τους <συσχε> ναι. που είχαν το πήγαν ναι, ναι, με τον Μακάριο γιατί ο Μακάριος ήταν κίνος που ήταν να ανατρέψει τις συμφωνίες <συσχε> το λοιπόν. και να καταργήσει βασικά <συσχε> τις συνθήκες μέσω των οποίων είχαν λόγο και ρόλο στην Κύπρο οι εγκύτριες ε, δυνάμεις το λοιπόν. που τη μιαν, κύριε γιατί να με να έχω εγκύτριες Είμαστε, μπορώ την ελευθερία μου βεβαίω <συσχε> και αλλά πρέπει να βρεις τις σωστές διαδικασίες, το σωστό timing, τις συγκυρίες για να έχει αποτέλεσμα να πετύχεις τούτο ε, το πράγμα. Οι Σοβιετικοί ήθελαν να μας... Εμεί είχαμε ο Μακάριος ασφάλεια ότι οι Ρώσοι να τον προστατεύσουν. Όταν έγινε το πρώτο... Εντάξει, που το 1974 ήταν πολλά συγκαλυμμένα τα πράγματα. Γράφω ένα βιβλίο για το, το οποίο είναι το σύντομα. Το 1974 όμως όταν έγινε το, το πραξικόπημα, Νομίζουν ότι το διάταξε η CIA. Ενώ. Δεν υπάρχει. Έκαναν και αλλού πραξιοποιήματα. Έκαναν και αλλού. και Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα που να επέμβει καν. Και να μένει χι... χιλιάδε έγγραφα πάνω στα οποία μπορεί να στηριχτεί για να τεκμηριώσει τούτο το πράγμα. Δεν έχει κάτι που είναι κρυφό. Μην είσαι κρυφό. Εντάξει. Λοιπόν, για το δικό μα δεν είχε τίποτα. Δεν είχε ίχνο πληροφορία, τεκμήριο ότι οργανώσαν. Δεν το προβλέψαμε, δεν το εκτιμήσαμε Και, με τη CIA υπάρχει ένα μύθο ότι ελέγχουν τα ούλα. Έκαναν τρομερά λάθη σε εκτιμήσει. Εκατέρευσαν οι Σοβιετικέ και οι Πυρανίδε. Ευκάλαν του πρόεδρου στην Αμερική και οι Πυρανίδε. Δηλαδή, δεν είναι και όσο νομίζει ο κόσμο. Στο Τσέρνο, πήρε χρόνο για να καταλάβουν Πολλά, 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 Δεν είναι παγκοσμία γεγονότα δεν τα καταλάβαν τι έγινε. Λοιπόν, οπότε δεν το καταλάβα. Τώρα, όμω, υπάρχει μια παράμετρο για να καταλάβουμε το, που σα λέω. Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια χώρα μεγάλη. Είναι, έχει κοσμικό κράτο παρόλα τα προβλήματα τη δημοκρατία τη. Είναι κοσμικό κράτο. Κάνει εκλογέ. Είναι στο ΝΑΤΟ. Είναι μουσουλμανική, είναι και δυτική, είναι μεταξύ τα σύνορα της ήταν πάντα ζωτικής σημασίας για όλους ένας όγκος, είναι η αγορά οπότε την Τουρκία πάντα όλοι θα την καλοθόρουν τελεία και παύλα αυτό είναι δεδομένο, δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμεί. είναι σε εμάς να το αλλάξουμε όλοι θέλουν την Τουρκία οπότε οι Αμερικάνοι θέλαν την Τουρκία μαζί του να συζητηθεί διότι τότε ήταν και το, 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 και το Ιράκ, και το Ιράν, Ξέρεις, ήταν ούτω ο άξονα. Υπήρχε και το σύμφωνο τη Βαγδάτη μαζί με τον Άτο, που ήταν ένα άξονα στα νότια ε, σύνορα Ευρώπη μέχρι, τη, μέχρι τον Κάυκασο, α πούμε, απέναντι στη Ρωσία. Οπότε αν την Τουρκία, ήταν, ήταν τα εθνικά του συμφέροντα, ήταν για την Τουρκία. Όταν η Τουρκία το 67-64 ήθελε να εισβάλει στην Κύπρο, οι Αμερικανοί για να μην διαταράξουν. Επίαν και κάτσαν τους κάτω. Το 1967 όταν επίαν πάλι να τα κάνουν εισβολή, πάλι κάτσαν τους κάτω. Και ήταν στον Μακάριο και είπαν Μακάριο τα τεπαρά τα και να βάλουμε να εγγυθεί την Κύπρο τον Άτο και να τα στρατεύματα και τα ελληνικά και τα τουρκικά και να διαλυθούν και TMT, και εθνική φορά. Και να ασφάλεια σας. Όχι λαλή, εγώ την εθνική φορά, την διαλύω. Διότι δεν έπρεπε να πάει ξανά πίσω στι ισορροπίε τη Ζηρίχη. Δηλαδή έχει και το Τουρκοκύπριο στην Κύπρο. Έχουν και τούτη ρόλο και λόγο στη διαχείριση. Επειδή ο Μαγάρο δεν ήθελε να το κομμάτι να έχουν λόγο και ρόλο και συμμετοχή οι το Τουρκοκύπροι, απέρριψε τούτο. τούτο το, θα το εδέχεται αν ήταν μόνο του Κίνου. Μόνο εμεί. <coughs> Αφού ήταν και Τουρκοκύπροι μέσα, δεν το εδέχεται. Οπότε ετούν πάρε την πρόταση των Αμερικάνων να αναλάβουν την ασφάλεια μα και συνέχισε τη στρατηγική του ότι όπου και να γονατίσουν και θα παραδοθούν, και θα κάνουμε ένα ελληνικό κράτο, και λέτε η Δύση να κάνετε παιχνίδι μαζί μου. Αυτή ήταν η παπαδίστικη η διπλωματία του. Το 1974, προσδοκούσε εντούτο ότι η Σοβιετική Ένωση να αντισταθεί, διότι να γίνει η Κύπρο ΝΑΤΟ με τη διπλή ένωση. Οι, τι έγινε. Οι Αμερικανοί. Δεν ήθελα να χάσουν την Τουρκία. Και οι Τούρκοι είπαν του Αμερικάνου: δυο φορέ σταματήσετε μα τώρα να μπούμε. Εάν οι Ρώσοι έλεγαν του Τούρκου: Μην μπείτε, δεν υπήρχε περίπτωση. Ξέρει ότι είχαν ναυτικέ δυνάμει τεράστιε στην Μεσόγειο και τα πλοία του ήταν γύρω μου εν Κύπρο το 1974 τα Σοβιετικά. Χωρί τη συνένεση των Σοβιετικών δεν μπορούσαν να, να κάνουν κίνηση οι Τούρκοι. Οπότε έκαναν διαβουλεύσει με του Τούρκου και εδώ Οι, οι Τούρκοι εδώ κάνουν του Ρώσου και να μου του ενδιαφέρει. Ότι δεν θα προσαρτήσουν τα κατεχόμενα. Γιατί αν τα προσαρτούσαν, ήταν να γίνει Τουρκία και Ελλάδα. Άρα, να το Κύπρο. Άρα, χάνουν την Κύπρο στον Άτομο, μια και έξω οι Ρώσοι. Οπότε, αν το πράγμα αν είπαν του οι Ρώσοι. Ισχύει και τώρα το πράγμα. Ισχύει. Του είπαν το πράγμα. Sorry. Οπότε, εδεχτήκαν ότι δεν θα διχοτομήσουν την Κύπρο. Εδεχτήκαν ότι δεν θα κάνουν οι Αμερικανοί στα κατεχόμενα και είχαν πιο σταθμούς στα κατεχόμενα οι Αμερικανοί που κάνουν τηλεπικοινωνικές παρακολουθήσεις. Εκλείσαν τους οι Τουρκοί και ήρθαν στην Μακεδονία. Ήρθαν στον Καραβά. Μάλιστα, ήταν στον Καραβά. Εκλείσαν τον και φέραν τον στο διότι δεν έδωσαν καμιά διευκόλυνση στους Αμερικάνους στα κατεχόμενα. Το μεγάλο σύστημα που ήταν το οποίο το έβαλε στο τραπέζι ο Κρουτσέφ που το 1964, ήταν ότι ο στόχο των Αμερικανών είναι να κάνουν την Κύπρο να βυθίσει τον αεροπλάνο χώρο. Καλά, είχε 70 χρόνια που ήταν ένα Αμερικάνικο αεροπλάνο να έκατσε στην Κύπρο. Τι κατά να τον αεροπλάνο χώρο. δεν τούτο. Ε, δηλαδή, το πράγμα δεν ισχύει <laughs> ότι τώρα. Η... Το άλλο είναι ότι με το να μπουν οι Τούρκοι στην Κύπρο ήταν να κάνουν μπάχαλον τον άλλο στην περιοχή. Τότε ήταν το, εδώ, το λαχείο το Σοβιετικό. Φεύγει ο Μαγάρι που είναι Κύπρο, φκάλουν τη ζητά από του Εγγλέζου να το φκάλουν έξω, πάει στη Μάλτα και πάει στην Αγγλία. Διαβουλεύεται με του Σοβιετικού και του παραγγέλνουν οι Σοβιετικοί να πάει στα Ηνωμένα Έθνη να καταγγείλει η εισβολή τη Ελλάδα στην Κύπρο. Και οι Σοβιετικοί σε επίπεδο Μπρέζινιεφ, γενικό γραμματέα Κουκουσέ, αρχηγό του κράτου, στον Νίξον υπάρχουν γραμμάτα, υπάρχουν έγγραφα. Και του λέει η εισβολή τη Ελλάδα, του ΝΑΤΟ, είσαστε εσεί πίσω. Και τούτη είναι μια συνωμοσία τη Ελλάδα με την Αμερική για να πιάτε την Κύπρο. Και εμεί είμαστε κόκκινο μπανί. Η Σοβιετική. Ό,τι έκανε η εισβολή είναι η Ελλάδα με το πράξιμο. Πάει ο Μακάριο και πατά την, παν, την, την Πανανοφλούδα. Και καταγγέλνει την Ελλάδα για εισβολή με την υπόσχεση τάχα, καθοδόν προ τα Ηνωμένα Έθνη, επειδή στο Λονδίνο. Και ζητά από του Εγγλέζου να επέμβουν τζίνοι μαζί με του Τούρκου στην Κύπρο για να το φέρουν τζίνο στην εξουσία. Και λαλεί του να πει στου Τούρκου ότι μαζί μου είναι να, 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 με το Σαψόν μαζί μου ένα καλύτερα. Επειδή και διαπραγματεύτηκε τάχα το τομάρι του να το φέρουν πίσω. Και πήγαινε και κατάγγειλε την Ελλάδα για εισβολή, που ήταν εισβολή, διότι ήταν επέμβαση. Είναι κατάλυση τη δημοκρατία. Ήταν επέμβαση. Έτσι. Αλλά με το να το πει ο αρχηγό του κράτου στα Ηνωμένα Έθνη, έδιαν νομιμοποίηση στην Τουρκία να επέμβει. Ναι. Οπότε του λέω του ούλου. Όταν επίαμενε στο Συμβούλιο Ασφαλεία παραμονέ τη εισβολή, το, το Συμβούλιο Ασφαλεία έφκαλε νέα ψήφισμα να καταγγείλει την εισβολή τη Ελλάδα. Βασικά. <coughs> Τι 20 Ιουλίου πήγαν οι Τούρκοι. Και βγαίνουν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έκαιγαν τους, ήταν να διαλυθεί το ΝΑΤΟ και οι Εγγλέζοι, τους οποίους επίσης έκαιγαν και είπαν τους θα, ζητήσουμε κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση του στρατού και συνομιλίες να λύσουμε το Κυπριακό με πολιτικά μέσα. Έβαλα βέτο η Σοβιετική και ευκάλλαν τελικά ψήφισμα 20 Ιουλίου με τους Τούρκους στην Κύπρο και αντί να καταδικάζουν την εισβολή, καταδικάζαν το πραξικό. Αναλύω τα μέσα στο βιβλίο μου. 20 Ιουλίου το Συμβούλιο Ασφαλή και καταδικασίε τη Βόρεια Τουρκία. Καταδικασίε το πραξικόπημα. 20 Ιουλίου ο μόνιμο αντιπρόσωπο τη Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, Ζήνο Ρωσίδη, έκαμε ομιλία και δεν καταδικασίε την Τουρκία για την μην Είπε φταίει η Ελλάδα που έκαμε το πραξικόπημα. Ζάβωσε εσ... το σίδερο που είναι μια και ζάβωσε το άλλο που είναι άλλη. Επιροβολήσαμε ε, ε, το πόδι μα. Δηλαδή. Ο Μακάριο περάσαν τρει ημέρε να καταλάβει ότι την επάτησε. Ότι αγελάσαν του. Τώρα, το Αγγέλ έπρεπε να βγάλει ανακοίνωση ο Φάντη, ο Ανδρέα Φάντη, είπε μου εμένα μαρτυρία ηχογραφημένη, δημοσιεύκωτη, στο βιβλίο. Το καλοκαίρι του τούτου του Αγγέλ έπρεπε να του, του διακοπέ στι πρωτεύουσε των Ανατολικών χωρών. Ήταν στη Μόσχα. Μόλι έγινε η Βολή, ξεκίνησε να κάνουν συγκεντρώσει για να μιλήσει για την Κύπρο. Και πιάνει και συνάξαν τον Τζίμαν του Παρέτα να κάνουν τα πράγματα, δεν επιτρέπεται. Και να κάνει συγκεντρώσει στη Μόσχα. Ο Παπα Ιωάννου εκλείστηκε μέσα στην πρεσβεία της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Εζεγγίας. Εζεγγίας. Και έφκαλε μια, έγραψε ανα... μια ανακοίνωση να καταγγείλει την εισβολή. Και ο πρέσβης είπε ότι εμείς δεν είμαστε εναντίον, είμαστε υπέρ. Γράφει το ο Ζαρτίδης, ο οποίος ήταν μαζί του. Λοιπόν, ανακοίνωση η Σοβιετική κυβέρνηση. Και λέει ότι ήταν, ήταν δικαιολογημένη η επέμβαση της και λέει ότι αντιστέκονται οι, οι, οι πραξικοπηματίε, αντιστέκονται στην ειρηνική επιχείρηση τη Τουρκία. Τούτα γράπτα. Υπάρχουν τούτα. 74. Που τι 20 Ιουλίου ω τι 15 Ιουλίου γίνεται δεύτερο γύρο. Τίποτα δεν είπαν τίποτα οι Ρώσοι. Και αν την Κύπρο, 20 τα Αυγούστου ανακατώνονται οι Εγγλέζοι να, να κάνουμε, διάσκεψη. Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, να λύσουμε το πρόβλημα πολιτικά πετάσουν μέσα στη μέση είναι η Σοβιετική, διεθνή διάσκεψη και αποστρατικοποίηση και αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, όχι των τουρκικών στρατευμάτων. Οι Σοβιετικοί και οι Ρώσοι δεν είπαν ποτέ τη λέξη τουρκική εισβολή. Στην και ήταν, και... ήταν μια απάντηση σου όταν δημοσιεύτηκε επιστολή του πρέσβη τότε ναι. στα μέσα... Με κατηγόρα, νου δεν πελάρεις του γόραν, τα πουλώνω. Και εσύ ναι. απάντησες δημόσια σε αρθογραφία ή... Νι... Όχι, η, του ταούλα που σα λέω, έγραψα σε ένα βιβλίο. Ναι, αλλά μετά, όταν κυκλοφορήσε Πιο το βιβλίο. Π? Ναι. Για τη Σοβιετική Ένωση. Όχι. Το βιβλίο είναι η σβολή και μεγάλε δυνάμει. Η σβολή και οι μεγάλε Και Μέσα στο βιβλίο, ο είναι η σβολή και μεγάλε δυνάμει. Έτσι λέω ότι οι Αμερικανοί είναι αθώοι. Είπα ότι οι Αμερικανοί κλείσαν τα μάτια του. Διότι τα συμφέροντα του ήταν τούτα, και τούτα, και τούτα. Και, τούτα και δεν μπορούσαν να χάσουν την Τουρκία

Οπότε μετά το 1974, αφού έγινε και τον Παχαλό, για να το τελειώσουμε τούτο, η Ελλάδα έφυγε μόνα του, ύστερα ήρθαν οι Αμερικάνοι και βάλαν εμπάρκο στου ε, Ραπουλούνοπλα στου Τούρκου. Αντιδρούν οι Τούρκοι, κλείνουν τι βάσει τη Αμερικάνικη στην Τουρκία, με τι οποίε βάσει σε το πυρηνικό πρόγραμμα τη Σοβιετική Ένωση. όταν ήταν ένα λοκούμι για του Σοβιετικού. Κάθε προσπάθεια που έγινε του που τότε για λύση του Κυπριακού μπαίναμε στη μέση είναι Σοβιετική και την είναι Είχαν καλά τα ανακλαστικά ή είχαν πλάνο. πρώτα απ' όλα ξέρω, έχουν πλάνο. Δεύτερον έχουν παρουσίαση στην Κύπρο. Έχουν πολύ προσωπικό στην πρεσβεία που δουλεύει και τη δουλειά. Εντάξει, το μέγεθο τη πρεσβεία δεν δικαιολογείται για μια χώρα σαν την Κύπρο. Και η Κύπρο του είναι σημαντική, όχι για την Κύπρο. Για τι παρενέργειε που έχει τον Κυπριακό στην Τουρκία. Ο στόχο του από τον Τζερόν του Τσάρου, είναι να κατεβούν στη Μεσόγειο μέσω τη Τουρκία. Θέλουν την Τουρκία. Και την εθέλαν που πάντα, και χρησιμοποίησαν μα, εντάξει, για να διατηρούμε. και το. το, 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 το τούτα όλα σημαίναν πίσω από την Ένωση. Υπήρξε έναν παράθυρο ευκαιρία τη Κύπρου <στονίκομαι> να ξεφύγει από τον το πράγμα. Το 1990, όταν έκατε το, το πράγμα. εμπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι καταφέραμε και μπήκαμε. Χάσαμε τον προστάτη. Που τη στιγμή που γελάσαμε του τσιμπήκαμε, ήρθαν οι Ρώσοι μετά, ήρθαν ο Πούτιν, διότι η δεκαετία του Ιέλτσιν ήταν νεκρή. Ήρθαν ο Πούτιν για να ανασυγκροτήσει την αυτοκρατορία τη Ρωσική στα πρότυπα τη Σοβιετική Ένωση. Έφκαλε που ήταν μπαούλα όλε τι πρακτικέ του παρελθόντο. Και άρχισε να διεισδύει σε όλε τι χώρε. Και η Κύπρο ήταν και πάλι το πειραματόζωνο. Είναι η πρώτη χώρα που έβαλα βέτο μετά το 1990 στο Συμβουλίο Ασφαλεία για το σχέδιο Ρονάδο 2004. Mm. Λοιπόν, έχω μηχανισμό τοπικό μέσα στο βιβλίο το Κραμ που γράφω για την τελευταία προσπάθεια. Έχω παραδείγματα ανακοινώσεων που κόμματα, από άτομα, που είναι πανομοιότυπα, τα οποία υποστηρίζουν τη σοβιετική πολιτική, την ρωσική, που δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιο και τρία πλάσματα το ίδιο πράγμα και τι ίδιε λέξει και την ίδια ώρα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο συντονιστικό μηχανισμό. Και το δεν είναι συνωμοσία. Είναι πολιτική, είναι, είναι... project. Εν Υπάρχουν πολλά λόγια. Εντάξει, είναι ο μηχανισμό του Ακέλ του και τη ε, ε, Αριστερά στην Κύπρο. Για να ΑΚΕΛ, και, και εσύ, όμω. Πού. Θέλ... Ρε, ο μηχανισμό φο... που είναι παρόμοιο με τούτο που έχει η Σοβιετική Ένωση είναι αξιομνημόνευτο το πώ δουλεύει και το πώ συμπληρώνει το Αγγέλ για τι πρακτικέ. Στο... Κοίταξε για την περίοδο του, του, εου... του 60. Όχι, για τώρα. Για τώρα. Όχι, να σου πω. Γράφω στο βιβλίο. Και για να δει ότι εγώ έχω... δεν αντιαγγελισμό το βιβλίο. Γράφω στο βιβλίο ότι η ηγεσία του Αγγέλ με τον άντρο Κυπριανό. <laughs> Εντάξει. Έβαλεν τον Κυπριακό που πάνω από τη Ρωσία. Δεν το βάλεν υπό τη Ρωσία και επί άντρου Κυπριανού δεν ακούαν τι οδηγίε τη πρεσβεία. Γι' αυτόν και η πρεσβεία επειδή έκαμε μια συμμαχία με τα κόμματα, τα λεγόμενα του κέντρου. Πώ την έκαμε, ε, και, ε, και χρήμα μέσα ή. Κοίταξε, η... κοίταξε ο, αρχηγό ο, τη ομάδα ήταν ο Λιλίκα. Που είχε το κόμμα τότε, το, ο... πολιτών, συμμαχία πολιτών. Συμμαχία πολιτών. Ο, ο, ο Λιλί να αναλύσει τι δηλώσει του και τι παρεμβάσει του και τι προτάσει που έπαιρνε στη Βουλή και, τι, πότε, τις δηλώσεις που έκαμπνε δίπλα από τον πρέσβη εσεί εσείς είσαστε μέσα στο μάρκετινγκ έκαμπνε το PR της Ρωσικής Πρεσβείας Εντάξει, κάποια πράγματα δεν τα βλέπουμε όμως τόσο ξεκαθαρό όσο ένας πολιτικός ίσον Τούτος είπε εντάξει, ήταν ξεκάθαρος Τώρα, η άλλη περιφέρεια του βλέπω να είναι στην ίδια γραμμή. Δεν έχω μαρτυρία ότι επικαιρονούνταν ή ότι επικαιρνάνε. Αλλά εκ του αποτελέσματο, αναλύοντα τη συμπεριφορά του, ήταν υπό την επιρροή τη Σοβιετική. Μπορεί, μπορεί να ήταν και η του, μπορεί να πιστεύει. Μπορεί, ξέρει, ε, έχουμε κοινό στόχο, α πούμε, με τη Ρωσία, ούτε θέλουμε να την λύση. Άρα, αγκούμεν του. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν ήταν πράκτορε. Η επιρροή του ήταν ε, στα μέσα ενη... ενημέρωση. Ναι. Πριν τα social media. Και στα μέσα ενημέρωση και στα social media. Πώς και... social media. όπως η γάμνα τη εκλογή. Όπω Στην Κύπρο, το γάμνα. Δηλαδή. fake accounts. Κάμουν fake Για παράδειγμα, είχαμε βγάλει ένα. έχω μέσα στο βιβλίο. Το το έκαναν το οποίο είχε ε, 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 προεκτάσει και στην Κύπρο. Για πώ το στήσαν το σύστημα στην Ελλάδα, το περιγράφω. Με ονόματα, με πράγματα, με, με, με γεγονότα. Και ήταν, ήταν, πίσω, ποιο χρηματοδοτούσαν. Απλώ τώρα να μην αρκέψουμε να λέμε με ονόματα. Όχι επειδή φοβούμαστε, αφού τα έγραψε. Για να μην δημιουργούμε εντυπώσει. Να, ναι. Ένα που θέλει να τα φτιάξει, γραμμένο. Ακόμα και μέσα στην ιστορία που γράφει για το Κούρεμα, θεωρεί την χειραγώγηση που ασκούσε ο Πούτιν στην Κύπρο μέσω των. Αφού το, 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 η συμμορία εξηγεί πώ ναι. επέβαλε, πάει ο πρόεδρο και κάνει μια συμφωνία με το Eurogroup. Και έρχεται στην Κύπρο με συμφωνία σε δύο μέρε να την επικυρώσει. Και ω που να ξημερώσει, η σε τη γνώμη του. Και ξέρουμε ότι υπήρχε σοβιετική ρωσική παρέμβαση. Τι άλλο θέλει δηλαδή. Εντάξει, φυσικά ο Αναστασία έχει τα δικά του τα συμφέροντα. Διότι εκπροσωπούσε τα συμφέροντα. Οπότε τούτον το ιστορικό με τη Σοβιετική Ένωση, πρώτη φορά ολοκληρωμένα, συγκροτημένα με αρχεία, με πληροφορίε. Έγραψα το εγώ στο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε όταν ήμουν δούλευκα στο Προεδρικό. Το βιβλίο τον το έγραψα πριν να από... πάω. Ο Αναστασιάδη το είχε διαβάσει ή μόνο ο Χρήστο του Λίδη το Ο Αναστασιάδη δεν το είχε δεν το βιβλίο. Στο είχε μικρό ο Νίκος ο Χρήστος του λέει Το του Πέτρου Θεωρείς ότι εθιάβασε το όμως Έλα σου πω, θεω... ένιωθα ε, στο βιβλίο που γράφεις ότι ο Αναστασιάδης Εκίμησε, γιατί για μένα πάντα σημαντικό ρόλο μια αντιπολίτευση σε μια χώρα Τότε στην ιστορία του κουρέμματος Ο την αντιπολίτευση Ότι συνεργαστούμε με Ρωσία Και να μας κανονίσει

ξέρει να από να σου πει, να σου κάνει μαύρο να σπρώγουν έχει το. Έχει το. Εάν ε, τα κολλήματα του άλλου, τι αδυναμίε του και τα πιστεύω του, και θεωρείς ότι μέσα. Και ο τρόπο που μιλά, ρε φίλε, είναι επιθετικό ο τρόπο. Τα καθιλώνει, ε. ώρα που σου ικανότητα να, ψεύδεται. Και ώρα που το ψέμα, το πιστεύει ο ίδιο. Φυσικό. μπορεί να σου πει τη αλήθεια. Είναι και ο αρχηγός. Πολλά. Το άλλο μου κάνει εντύπωση ήταν η κουβέντα με το, με το μπουκάλι με το ουίσκι. Ακούεις τα πράγματα. Ακούεις στα, στους καφενέδες ότι γίνησκονται. Και έρχεσαι και ότι όντως γίνησκεται το Δηλαδή, κοιμάται το μεσομέρι γιατί... φίλε, θέλω να γελάσω ας τα πράγματα που ακούω. Είναι τραγικά, αλλά και δεν μου είχε έλειον ταυτόχρονα. Έλεγε για την επιρροή τη Ρωσία. Εξέδωσα ένα βιβλίο που είπατε τα πράγματα για πρώτη φορά. Εντάξει. όταν ήμασταν εμεί στο Προεδρικό, παρόλο που ο Αναστασιάδη ήταν. είχε σχέσει με ρωσικά συμφέροντα, δεν είχα συνομιλητή στο Προεδρικό η Ρωσική Πρεσβεία. Δεν είχε κάποιον άνθρωπο με τον οποίο μπορούσα να μιλούν. Λοιπόν, ύστερα όταν ήρθε, ο, όταν ήρθε να δουλέψει μαζί μα ο Νικό ο Χρυστοδουλίδη, άρχισε να είναι επαφέ μαζί του. Mm -hmm. Εγώ καλή την πίστη για να, για να τον, πρω, τον πείσω, αν ότι δεν ε, εμπιστεύτηκε σε από του Ρώσου, διότι το εδώ έστερα του δεν μα έκαναν τη δουλειά. Τι σου απαντήσει. Εδώ κάτω το βιβλίο να το σκεφάσει πριν εκδοθεί. Λοιπόν. Τι σου απαντήσει όμω, Έσοδο ένα πίσω feedback. Όχι. Πιστεύει ότι διάβασε το όμω. το, ναι. Και πήρε στον Αναστασιάδη να του πει. Άρα ο και βάζει βιβλία. Του το Και τον Αναστασιάδη να του ότι δεν πρέπει να δεν μπερτέψει του Ρώσου. Κάποιο μπορεί να πει ότι ξέρει ότι δεν η δουλειά του, οφείλει να το πει και μετά συζητούσαν το με τη ρωσική πρεσβεία και αποφασίσαν ότι έπρεπε να φύγω από το προεδρικό. Οπότε ήταν ιστορικό το οποίο γράφω στο βιβλίο των καινούριων. Πώ. Ε, αλλά εγώ και κάτι τσοθήκα πάνω στην καρέκλα. Ο Αναστασιάδη φώναξε μου πριν να εκδοθεί το βιβλίο και λέει μου μην το βγάλει το βιβλίο, διότι να έχω πρόβλημα. Για το τελευταίο μου βλάζει. Το, ναι. Όχι, το εισβολή και μεγάλε δυνάμει. Ah, okay. okay. Μην το εκδοθεί το βιβλίο και να έχω πρόβλημα. Mm -hmm. Και λέω εγώ να το εκδώσω και αν έχεις πρόβλημα, εγώ θα πω σπίτι μου και δεν θα, έχω, ούτε παράπονο. Τούντο να έχω πρόβλημα, ήταν η κουβέντα που έγραφες τόσο που ήταν οι διασκέψεις του Eurogroup. Η έννοια του ήταν συνέχεια, αλλά είναι γράφεις. Ε, να κάνετε έτσι εσείς τα κόμματα και να έχω πρόβλημα εγώ. ότι πρόβλημα, δεν

Πού δημιουργή... να την ευρέει. Ατρότο, θεωρείται ένα τρότο. Όχι, είναι ένα λαζόνα. Ένα φίτορα, έτσι αλλιώ. Ένα λαζόνα. Θα... Ετέγειωσε θεωριακή... ε, 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 με τον εκκλησία ο κύκλο του. Ολοκλήρωσε το ότι ήθελε ο ίδιο να κάνει γενικά. Ε, τι άλλο να κάνει. Έκλεισε. στο βιβλίο του γράφει μια τοποθέτηση, είναι ήξερο κατά πόσο ήταν. Μ... Στο βιβλίο μου. Στο βιβλίο σου, συγγνώμη. Δεν ξέρω να γράφει κανένα βιβλίο. για τον, για τον πλούτο τον οποίο να αποκτήσει. Και αναφέρεται, αναφέρεται, το βιβλίο ότι θα ήθελε μέχρι και ένα δισεκατομμύριο. Κοίταξε το βιβλίο, γράφει τούτο που έγραψε ο Παράσχο ω πληροφορία. Ο Παράσχο που το έγραψε. Ναι, ότι. Κοίταξε το ότι ελέγχθηκε την κουβέντα από το Τσίπρα, ελέγχθηκε. Ξέρω τον κι εγώ. Δηλαδή την είπε ο Τσίπρα, ότι ο Αναστασιάδη του είπε. Στην πρώτη μου θητεία. Ναι, Διασταυρώνει τι πηγέ του Το άκουσε και από δύο διαφορετικέ πηγέ. Ναι, ότι ναι, δηλαδή. εκατομμύρια δεύτερη θέλω να δει. <laughs> δηλαδή το, το είπε και που τα πράγματα που ξέρω και που έγραψα και που φάσε να τα γράψεις, έκαμεν το. Έχει πράγματα που φάσε... Φουάσαι... Έχει βέβαια. Ε, τι τι φουάσαι, δηλαδή εσέναν εμπήκαν μες στο τηλέφωνο σου, εμπήκαν μες στο σπίτι σου... Εμπήκαν, αλλά εντάξει ρε, παιδί, μου ε... εντάξει φάσε, το του λέγει, είναι τόσο ακραία ας πούμε, που... Μπορεί και ο άλλος να μην σε πιστεύει. Για, δεν έχω εκλεγό βιβλιάριο. Δεν έχω για τον λόγο ότι του τα που περιγράφει και εσύ τώρα με κάποιον τρόπο να ακούω δεν με έκφραζε κάποιο. Απαξιώνα. Απαξιώνα. Απαξιώνα το τώρα δηλαδή. Κουμπίσε με τούτο ακόμα περισσότερο. Τούν τη στιγμή, εγώ είχα πει πριν κάποια μήνα, είχα του πει πράγμα, καλό βιβλιάριο να ψηφίσω εγώ μου Και λέει μου, να μπορεί να ψηφίσει, αλλά δεν ξέρω. Δεν με εκφράζει. Από του τρει πρώτου λάλο του. Ένα πιο άλλο το Χριστόδουλίδη που είναι ο συνεργάτη του Αναστασιάδη, άρα κατά κάποιον τρόπο είναι συνέχεια. Ένα πια τον Αβέροφ που προσεκπλήξιμο με εν τω μεταξύ, για τον Αβέροφ τρόπον, εσύ συνάφερα, παρατήρησα ότι στο Eurogroup ήταν ίσω ο μόνο που είχε ε, την αίσθηση τη ευθύνη, να το πω έτσι. Η... Κοίταξε, στη διαχείριση τη σοβαρότητα, αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα. Στη διαχείριση τη οικονομική κρίση. Εγώ νομίζω ότι η κυρία Ρούλη είναι μια σοβαρότητα τέλο πάντων φαίνεται <laughs> το, το πράγμα που είχε, είχε μια πιο υπεύθυνη στάση. Ναι, το, το φαίνεται ότι ο Αβέρω Φίσερ την, την υπευθυνότητα Και φαίνεται. ο άλλο που ήταν υπεύθυνο, α πούμε, πολλά, είναι ο Υπουργό Οικονομικών, ο Πετρίδη. Ήταν... Μα εγώ ναι. διαπίστωσα ότι για τον ναι. Κωνσταντίνο τον Πετρίδη, ναι. σαν ένα ήρωα εν, εν, ενό βιβλίου, <laughs> η εικόνα η οποία δημιουργείται είναι μια πολύ θετική. Δηλαδή, ο... αναφέρει σε κάποια φάση ότι είχε φτάσει σε ένα σημείο που βάλει τα κλάματα έναν αντεξέντει. Δεν είναι δέχτηκε ότι ζούμε έναν παράλογο χειρισμό. Ναι. Και μπήκε μέσα στο γραφείο του Πρόεδρου. Να όνει ξυπνήσει. Να όνει ξυπνήσει, να πήγαινε κανένα να όνει και είδε τον να φτιάχνει έξω και να. Ξέρεις, να... Και όχι μόνο του, είχε και άλλε στιγμέ που είναι, είναι, ε, είχε ουσιαστική. Ο, ο Αναστασιάδη ευτύχησε να έχει πολλού καλού συνεργάτε. Ειδικά, 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 στα πρώτα σταδιά. Πιστώνει του, είδα μια τί... συγκυρία. Έχει συγκυρία ο Αναστασία, δεν τι άλλο Ήταν μια συγκυρία η οποία ήταν. ήταν, ήταν ξέρεις, υπήρξε το διούλη κρίση και διαχειρίστηκε για να τσεφκεί και μπουπάνω, α πούμε. Ε, ε, είχε κόσμο και να τον βοηθήσει και να δουλέψει μαζί του. Στην πορεία όμω, όταν μόλι η κατάσταση, η έννοια του Αναστασιάδη ήταν να πλουτίσει. Το πάρτι. να κυβερνήσει ότι το πράγμα που διαχειρίζεται δεν είναι δικό του. Και το που είπε προλίγου για το βιβλιάριο, για του νέου, για του. Και επειδή σα ακούν, το ακροατήριο σα είναι πλήστον νέοι άνθρωποι, γράφω μέσα στη συμμορία στο τέλο ότι το μέλλον. και μέσα στο κράμα θα ανέβει το γράφω. Η τελευταία μου λέξη πάντα είναι ότι η νέα γενιά, οι νέε γενιέ, εσεί, οι πιο μικροί που σα, πρέπει να ξυπνήσουν και να πιάνουν το μέλλον στο σαρκά τους. Πώς το πιάνουν, ναι. το πιάνε, πάνε να πω ο άλλος... Η δική μας οι γενιά και η πιο μεγάλη που μας, κατακλέψαν το μέλλον των επόμενων. Mm. Δηλαδή τούτο το πάρτι που εμείς ζήσαμε, γιατί <coughs> δηλαδή, όταν εγώ δούλευκα στο Φιλελεύθερο πριν 25 χρόνια και πιάνω 1.500 ε, λίρες ας πούμε, δεν είναι, δικαιού, δεν είναι δικαιολογή του. Αλλά τούτο ήταν έσοδα που τις φούσκες, που τις διαφημίσεις, που τις, ξέρεις, τούτα όλα ήταν δανεικά. Ε, πολλά είχες, 500 λίρες. Ε, ε πριν σου πω εγώ... Α, πριν 25 χρόνια. Ναι, πριν 25 εγώ... χρόνια, 2,5 χιλιάδες ευρώ, ας πούμε. Εγώ, Έχω εγώ ένας ε, πρώην συναελφός ελάδε μου, ας πούμε, ήταν δουλειάν το 1980-1985, έρχομαστε δουλειάν, λέει, πιάναμε 300 λίρες και μέσα σε 2 μήνες, που τις 300 Μάζε και ο μήνε δηλαδή, α πούμε. Τούτων ήταν, ήταν, ξέρεις, ήταν απότοκο τη φούσκα, του το πάρτιν που έγινε εκεί. Αλλά είμαστε η πιο καταχρεωμένη χώρα που είναι πιο καταχρεωμένε τη Ευρώπη. Ε, δανεικά, κάποιο θα τα πικαιρώσει. σημαίνει, χώροι, σημαίνει στέρηση που παραγωγικέ ε, ανάπτυξη. Ανάπτυξη, υποθέσει εργασία. Πού, 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 πού το, το άλλο, το ότι έμεινε το Κυπριακό και ότι ούτε νομίζουν, επειδή οι γενιές είναι νεότερες, μεγαλώσαν σε ένα περιβάλλον, μέσα, σε το, 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 που τον έδινε με την κεδά. Ναι, τούτο Και επειδή δεν έχουν παραστάσει τι ήταν η Κύπρος ολόκληρη και τι σημαίνει και τι είναι το πράγμα, νομίζουν ότι στη, στη, στην, στην πραγματικότητα του, στην καθημερινότητα του, που είναι αλήθεια, Τούτον είναι, το άλλο είναι ψεύτικο, δεν υπάρχει, μποτζίγεν, το είδαμε, δεν έχουμε παραστάσεις, ξέρει ότι το πράγμα είναι σταθερό. Είναι σταθερό. Δεν ξέρει τι να γίνει σε 5, σε 10, σε 15 χρόνια. Τι θα μπορούσε να, και να γίνει. Και το ότι έμεινε τούτο το πράγμα. Ε, 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 Βλέπει τώρα τι γίνεται στην Ουκρανία, να πούμε. Δηλαδή, πέρα, πού θα πάει ο κόσμο. Πε μα ένα κακό σενάριο που πιστεύει ότι θα μπορούσε να γίνει. Κοίταξε, το ευτύχημα είναι ότι είμαστε μέσα στην Ευρώπη. Και σε έναν βαθμό το που κάτω είναι προστατευμένο. Αλλά εμπίκαμε στην Ευρώπη. Εγώ, α πούμε, ήμουν φανατικό υποστηριχτή τη ένταξη στην Ευρώπη για δύο λόγου. Ο είναι να λέει, είναι πράγματα που είναι. Είναι η ασφάλεια και η ευημερία. Για να να κοιμάσαι τη νύχτα Ασφάλεια και ευημερία. η Ευρώπη πρόσφερε μα τα εχέγγυα και για τα δυο. Και ήταν ένα μοντέλο μέσα στο οποίο μπορούσαμε να προβλήματα και πρόβλημα. ή Επιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι εξακολουθεί να είναι, μειώνονται ως που πάει. Απλά είναι το κομμάτι, κομμάστε ρε. Αλλά εμείς μπήκαμε στην Ευρώπη για να έχουμε θεσμούς, για να έχουμε να μας, μεγάλη οικογένεια, να, να, έχουμε ευκαιρίες. Να... Και τι έγινε, πάλι τούτη κλίκα, τούτη κάστα που κυβερνά, ήρθε και έκαμε το εμπόριο τον το πράγμα. Και μπήκαμε στην Ευρώπη και, και στο ευρώ, εντάξει, και τι έκαναμε, να πληνίσουμε τα αριά για τον Ρώσο. Γεννήκαμε υπόνομα της Ευρώπης να τελικά. Να πουλούμε διαβατήρια, να πουλούμε άδειες εξαγωγής. Ε, και καρτέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διούμε... να σου λύσει ο Κυπριακό. Να δούμε άδειες εξαγωγής <laughs> ε, ε, σε, σε ε, με, ε, τεχνολογία, αν παρακολουθήσει τηλέφωνο, Δηλαδή, αν έχει ξημαρισσάν και βρωμιά, η μέσα οποία όλα. θέλει ευρωπαϊκό περιτύλιγμα, πρόσεξε, ε, δεν έχει ξημαρισσάν και βρωμιά που θέλει ευρωπαϊκό ευρωπα που δεν το έκαναμε. Ύστερα, μα η Ευρώπη, μα, μα βάλει λίγα μέτρα εναντίον τη Τουρκία. Και του λέω το εξή. Η Ευρώπη ε, έβαλε τι μεγαλύτερε κυρώσει που έμπορε να βάλει στην Τουρκία. Σαν. Σαν έβαλε την Κύπρο ούλη που την πάφω μέχρι το ακροτήριο του Αποστόλου Ανδρέα είναι ευρωπαϊκό έδαφο νομικά. Δηλαδή η συνθήκη προσχώρηση που είναι διεθνέ νομικό έγγραφο η συρθήκη προσχώρηση τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ότι όλοι η Κύπρο είναι ευρωπαϊκό έδαφο, και απλώ αναστέλλεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ο νόμο τη Ευρώπη, στα κατεχόμενα. Τούτων το πράγμα έπιαν την Τουρκία κυριολεκτικά, που τα αρχίδια και σφίγγια. Αυτό είναι ο λόγο που η Τουρκία ενδιαφέρθηκε πραγματικά να λύσει το Κυπριακό. Όχι επειδή εξύπνησε έναν πρωίνο εφτωγά και είπε σήμερα είμαι μουσουλμάνο και να κάνω μια καλή πράξη και να φύγω τα θέματα που είναι Κύπρο. Δεν γίνονται τέτοια τα πράγματα. Είπε ότι το συμφέρον τη Τουρκία επιβάλλει να λύσει το Κυπριακό. Και τον είναι η αλήθεια, και είναι η πραγματικότητα. Και γράφω το μέσα στο βιβλίο και το αναλύω πώ το κάνουν Και επενέβησαν τα τοπικά συμφέροντα που πουλούν διαβατήρια που τρώνε τι τουρκοκυπριακέ περιουσίε, που κερδοσκοπούν την κατάσταση, που διαχειρίζονται την εξουσία όλοι διότι έχουν μια αγελάδα τα με που την αρμέγουν μόνοι του, ενώ σε μια λύση αλλάσσιε. Αλλάσσιε τον το πράγμα. Σε ένα μοντέλο τον τώρα δάμε, το οποίο το αρμέγει. Γιατί όταν αλλάξω εγώ τον το μοντέλο. Όταν έρχεσαι και πουλά του κόσμου φοβίε, ανασφάλειε, παραμύθια, παραπληροφόρηση, εντάξει, φοάται, καμνιπίσω, τσελαλή, όχι, κουμπάρε, καλύτερα είμαστε. Καλύτερα πώς, είμαστε. Διότι το, 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 το βοβαρδίζεις με το το φόβο και κάνει την κοινωνία να απαρνείται το μέλλον Την, την υποχρεώνεις να απαρνείται το μέλλον τη για να κερδοσκοπείς εσύ και για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα το Ρώσων οι οποίοι θέλουν να πιάνουν την Τουρκία και θέλουν το πράγμα θα με ο της περιοχής. Το το, το πρόβλημα τη Κύπρου είναι η διαφθορά. Όλα είναι διαφθορά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτό από διαφθορά. Μακάρι στο βιβλίο Κράτο Μαφία, τα γραφόμενα σου πιάνουν και δικαστέ, και αστυνομία και υπηρεσίε ε, την, την ΚΙΠ εταιρείε επικοινωνία με ονόματα και διευθύνσει. Ναι, διότι όταν ένα έναν κράτο. Φοβάσαι ότι οι άνθρωποι να γυρίσουν να σε κατηγορήσουν ή να σε μιλήσουν για λίβελο. Ένα, εάν θέλουν να με μιλήσουν για λίβελο, έχουν κάθε δικαιοδοσία να το κάνουν. Μα φουλάω στο τρέγον εν η τα βιβλια σε αλλε χωρε ή θα τον έβαλα μέσα. Ένα γίνει κανένα μπάθκιο. Εγώ και νόμως συγχίζουμε ότι οι είναι στο νηστό του ίσης μεταξύ του έχουν και γίνει τι κόντρε του. Αλλά... Έχουν τι κόντρε του μέχρι σε ένα σημείο. Γι' αυτό είναι οι ελικοφιλίε. Οι κόντρε και οι αντιπαραθέσει. <laughs> και υπάρχει ένα αλληλοεκβιβασμό. Και μια αλληλοεξυπηρέτηση. Αφού έγραφε στου ένα σημείο ότι είδαμε ε, 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 στου εντύπωση πώ ενώ μια μέρα μπορεί να είναι χειρότερη εχθρή, την επόμενη γιατί ένα συμφέρον φέρουν του ε, 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 εγκαθινών, ε, ε, και είναι οι Γάλλοι που πίνουν όλοι μαζί. Και εσύ ήταν του εξάτου πολιτικού, Ρε. Θορούσαν το πρωί να σκοτώνοντα και στην τηλεόραση και στο ραδιό, και νύχτα πρώτη μαζί να τριττόνια πίνουν. Του ίδιου. Τούτον, ξεκινήσαμε όμω να λέμε, να χάνουμε το θέμα, ξεκινήσαμε να λέμε ότι το σύστημα που εστίθηκε στην Κύπρο, και γαλεύκι, την οικονομία, εκμεταλλεύεται τι καταστάσει εντάξει, που έχει απαγάγει το σύστημα, εξώθησε τι νέε γενιέ να απαξιώσουν, απαξιώσουν και το. την πολιτική, να μισήσουν και τη χώρα του και να ασχολείται ο καθένα με το μικρό του το καθημερινό. Πώ θα περάσω απόψη και ο κλαπ να πάω, τι καφέ να πάω, να περάσω καλά με Αν ήταν αν δεν ήταν δεν είναι τα εδώ ναι. ε, Επικεντρώνονται σε τούτα. Αλλά στη μεγάλη εικόνα, εντάξει, χάσαν το παιχνίδι. Οπότε, θορεί, α πούμε, σε σκανδιναβικέ χώρε, μια πρωθυπουργό 35 χρονών, α πούμε, και μάζαμε. ξέρει, συμμετέχω. Πρέπει να οργανωθούν δηλαδή. Οπότε, για να σου τελειώσω το ερώτημα που ξεκίνησα να κάνω, ο άλλο είναι ο Μαύρο Γιάννης συνεργάτη του Αναστασιάδη. Οπότε, εγώ, σαν νέο, να μην από του ανθρώπου. Κοιτάξτε, ε, για να είμαστε δίκαιοι, υπάρχουν επιλογέ. Δηλαδή, αν κάνει και από του ανεξάρτητου υποψήφιου, υπάρχουν αξιοπρεπεί επιλογέ για έναν που θέλει. Απλά <συσκέντρα> ναι, αλλά το <συσκέντρα> θέμα α, θέμα μου ξέρει είναι ότι υπάρχουν εγώ νόμιμοι ψηφίε. Οκ, ψήφισα και Αλλά γιατί όμω η μάζα. Α πούμε, γιατί ο Χριστοδουλίδη. Έχει ε, 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 τόσο νέρισμα. Ε, το, εγώ, εγώ αντιλήφθηκα ότι. Εγώ, α πούμε, πέρσι, πέρσι αντιλήφθηκα. Την ύπαρξη του. Την ύπαρξη του. Τι άλλο, τόσο που έβρεπε το νέρισμα. Κοίταξε ο Χριστοδουλίδης. Το 40% μα ποιος ξανά κάνει είναι έτσι. πιστεύω ακόμα. Έχει ρεύμα. το είναι τόσο Έχει ρεύμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι τα νούμερα του τα... και είναι η πρώτη Κυριακή. Πάνω από 50%. Ναι. Ε, αλλά κοίταξε να σου πω. Τούτος έχει ότι πρέπει να δημιουργήσει μια εικόνα του καλού παιδιού. Πάει σε κλεισέ, πάει στα κατηχητικά, πάει στου Μητροπολίτε. Του είναι το πρόβλημα που σου ότι ο κόσμο που ψηφίζει δεν φυλαίει. Να... Νομίζει ότι η γαμπρόνη κόρη του ας πούμε, μπορεί να βρει. ε, ο κόσμο που έχει παραστάσει που είναι πολιτικό, αλλά αντιλαμβάνεται ότι το σύστημα είναι εξημαρισμένο, ξεμαρισμένο το σύστημα. Τα κόμματα βαρύθηκε. Α, τούσαν τις εκκλησιά των υψηλίσεων. Φορεί τον τούτον ότι γυαλίζει. Με τον τρόπο που κάνει το μαγάριο. Εντάξει, ξέρεις, είναι μια τραγωδία. Διότι αντί τούτος θα μπορούσε να ήταν κάποιο σαν εσά. Ενώ τη γενιά σα που είναι έξω από την πολιτική. Ξέρεις, θα μπορούσε να ήταν... Τούτο δείχνει μια τάση τη κοινωνία για κάτι άλλο. Όμω επειδή δεν υπάρχει επιλογή κάτι φρέσκο, τούτος προβάλλεται σαν το πιο φρέσκο μου μέσα Σαβίλα. Αλλά ήταν 9 χρόνια, εγώ έκανα 18 μήνες και έφκανα τρία βιβλία. Με στοιχεία. Τριλογία, τριλογία, ναι. ναι. Καλά εσύ 19 χρόνια αν είδες τίποτε, μα όχι μόνο αν γράφω στο βιβλίο ότι ήταν... Μπορεί να με θέλει,

Γιατί τούτο τα έχει ακούσει άπειρε φορές. Αν έχει έναν που έχει φουλ παραστάσεις πώ εγκαταλείψε ενώ τη χώρα να αναστασία, είναι ο Νίκο Χριστοβίλη. Δεν άλλο. Διότι ήταν ο πιο ήταν δίπλα του. Και παρόλα αυτό, αν στα χέρια τη τον αβίδι. Δεν είμαι σίγουρο ότι στηρίζει. Θεωρητικά. Όχι, όχι, είσαι Όχι, είμαι Μπορεί λοιπόν, να, είναι, ξέρουμε, είναι, να, να είναι το νέο, α πούμε. <laughs> να προβάλλεται σαν το νέο και το αφθάρτον και το αδιαφθρώ. Ο, ο πιο γκρίζο, ουδέτερο για τον οποίο κανένα ασχολείται είναι ο Μαυρογιάννη. Κοιτάξτε, ο Μαυρογιάννη δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Δεν είναι πολιτική ω αίσθηση για να. Ένα ε, τεχνοκράτη. Κάποιοι θεωρούν ότι το αγγέλ ευάλεντον για να μην εξουσία. Ε, ε, δεν ξέρω πώ λειτουργεί. Τέτοια σενάρια παίζουν. Δεν ξέρω πώ λειτουργεί. Να κατεβαίνουν εκλογέ για να χάσω. Επειδή είχαν τον πίτσο για το Σταύρο, μαλά τι περασμένε εκλογέ. Νομίζω ότι η άποψή μου για το Αγγέλ. Την άποψή σου. Ήταν. Μιλό. για... Το, το Αγγέλ ενδυνάμωσε όταν είχε καθοδήγηση που τη Σοβιετική Ένωση και η οικονομική ενίσχυση. Ξέρω. Μιλούμε πίσω, είναι ολόκληρο στρατό. Το ε, που λέω ο μηχανισμό τη είναι απίστευτος. Ο μηχανισμό τη αριστεράς που είχε στην Κύπρο ήταν μια μικρογραφία του μηχανισμού του κουμπιού. τα λεφτά που στα διοχετεύοντα μαντού, Κοίταξε να Τη στήριξη τη Σοβιετική Ένωση προ Φυσικά. Και του. Περίμενε, μακάρι Φυσικά

έχασαν ε, τα νερά του. Δηλαδή δεν μπορούν να διαχειριστούν τον πράγμα. Είχαν μια δυναμική. Ξέρεις. Το moment. Κάρχα μετά το Χριστόφιαν, Έχει μια λεπτή καταρρεύσα διότι έχασαν ε, το. Ξέρεις, έτσι, Γίνεται να μην έχουν έναν υποψήφιο ακελικό να κατεβάσουν. Α πούμε, εγώ για παράδειγμα, αν κατεβάζαν την Ειρήνη τη Χαραλαμπίου θα είναι ψήφιζα.

Υπάρχει μια σχέση με τον και, και ψησιο, Κατσουρί, δηλαδή Θεωρώ τον ότι. Τον πρόβο, τον εγώ κέντυ... νομίζω ότι είναι ένα από του καλύτερου που είχαμε ο Κατσουρίδη. Ο Κατσουρίδη είναι ο, 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 ο συνεχιστή τη σοβιετική επιρροή στο Αγγέλ. Ξέρει όλε τι τέχνε τη προπαγάνδα. Ναι, <στοντ'> <στοντ'> ναι, εσπούδασε <προπαγάνδας> την αφού. Και την εφαρμόζει ω τώρα. Και εγώ πιστεύω <στοντ'> ότι έχει μια υπόσχεση με τον Κατσουρίδη στο Αγγέλ. Σίγουρα, εγώ πιστεύω ότι. χωρί χωρίς να εκδηλωθεί, εγώ πιστεύω ότι δουλεύει με τον Χρυσοδουλίδη. Για να τιμωρήσει το Αγγέλ Βασικά. Που τον έφτιαξε. χωρί να θέλω να κάνω παραλληλισμού και να συνδύω γεγονότα. Αναφέρεσαι και για τη δρομολαξιά, Λίον, στο κράτο Μαφία, ναι. αλλά είναι άλλη δρομολαξιά του. Α, δρομολαξιά. επειδή τα γεγονότα μου έκανε μα Η δρομολαξιά, Ωστόσο και πάλι όμω, για να δει ότι ο Μακάριο γράφει ότι αν είναι ποτέ δυνατόν ο εκάστοτε πρόεδρο να ασχολείται με projects ανάπτυξη γη. Φίλοι, μιλά για δισεκατομμύρια. Μα εκεί Τι... τα project του τώρα, το. ήταν κλεψά. Με Υπάρχει. project. Για ήταν... δηλαδή, άλλον το προ... ασχολούμαι με τα project κλεψά. Ένα project μπορεί να πει κύριε, εγώ φέρνω δουλειέ, βοηθώ το, θα ρίνω το ανάπτυξη. Ήταν κλεψά με project μαζί. Πού κατέληξε την κουβέντα. Πού είχα ε, σε... Project έκαμε και ο Ρούσβελ το 30 μετά το κράχ, που πούμε, που έκαμε δρόμους, έκαμε... Έτσι έκαινο ήταν project. Αλλά δεν τα έκλεψε. Τούτοι θέλαν να πιάσουν η γη τουρκάλλας, όχι τουρκοκυπριάς. Όχι, η γη ήταν τουρκοκυπριακή Τουρκοκυπριακή. Και είστε μια τουρκάλλα η οποία ήταν δική της. Ήταν απόγονή του Πασάδ της Κύπρου. Στήριξαν το στο χτυματολόγιο όμω με έγραφα ότι διοικητή. Σωστά. Δεν ήταν διοικητή όμω, δεν ήταν στέγεντο Δεν ήταν τεκμηριωμένο ότι ήταν διοικητή. Ήταν με έγραφα που έφερε που είναι η Τουρκία που λένε ότι ήταν διοικητή. Ναι. Εντάξει. Και ήταν τρει χιλιάδε σκάλε. Και τρει σκάλε υπάρχουν στο ΕΒΚ. Ευ... Στο ΕΦΚΑΦ. Το ΕΦΚΑΦ είναι ο διαχειριστή τη περιουσία των των, 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 τεμενών. Ναι. Της τη περιουσία τη εκκλησία για μα, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. 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 Και διαχειρίζεται την, περι... του την περιουσία, ήταν, ήταν διαχειριστή παστοχτηματολογίων μα. ήταν το ΕΦΚΑΦ. Του τύχτε, τσέπε, ναι, ε, δική μου η περιουσία, δεν είναι το ΕΦΚΑΦ. Εντάξει. Και πιαν, και μα συμβόλαια να την ενοικιάσει όσα όσα. σε έναν επιχειρηματία. Και κάτσα στο προεδρικό και συνεδριάζα, πώ θα την βγάλουν την περιουσία, μου την Τουρκάλαν, ανεφέραν την ποκατεγόμενα, περάσαν την ποδά. Αμανιστεί κανένα καθηγητή να δει καμιά διάλεξη, και θέλει να πάει ποχή κόφκοντα, διότι να αναγνωρίζουν κράτο. Να φέρουν την τορκάλα για να του κοτσανιάσει το χωράφι. Δηλαδή. Ήταν... Εν ήταν, ήταν, εντάξει. <laughs> Κατάλαβε. Φέραν την να κοτσανιάσει το χωράφι. <laughs> και πήραν την στο χτιματολόγιο να υπογράψει. Ένα άλλο πράγμα που. Έτσι ε, ούτε μια ιστορία σου χαριστική που έχει. <laughs> Μακάρι την ώρα που και βάζει το βιβλίο. Έκανα ένα παραλληλισμό με μια βίντεο τοποθέτηση του Μιχάλη του Παρασκευά για το λόγο του ότι εγ, εγκαταδίχεις που ζούμε μέσα στον τόπο και την ώρα που έγραφες ε, μπήκαμε, σ, ε, μπήκαμε στα παπούτσια σου. Δηλαδή ότι μέσα σε τη χώρα, σε περίπτωση, σε περίπτωση που βρεθείς στη γωνιά, είτε σκεμμένα είτε τυχαία, ε, είσαι πολλά εκτεθειμένος, είτε να σε συλλάβουν, είτε να σε υποσκάψουν, είτε, 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 και τούτον πάει μέχρι και τα ανώτατα δικαστικά σώματα ή θέσει. Δηλαδή, αν αποφασίζει <συστά> το σύστημα <συστά> να σε. Αν καταδιώξει, θα σε γιώσει, θα σε γιώσει. Δεν έχει καμία σωτηρία. Ωραία, τούτο είναι ισχύ όμω σε κάθε κράτο. Αν θέλει το σύστημα να σε τελειώσει, δεν γιώνει, ρε παιδί <συστά> να... <συστά> μου. Δεν παράδειγμα, το Σνόουδεν στην Αμερική. Όχι, δεν συμβαίνει σε κάθε κράτο. Δεν συμβαίνει. Όχι. Διαφθορά υπάρχει σε κάθε κράτο. Και διαφθορά υπάρχει από τον που υπάρχει άνθρωπο στη γη. Ως ένα σημείο όμω. Όχι, περίμενε. Σε άλλα κράτη. Το, το πρότυπο μα ποιο είναι πολύ ρεκόρ. Εμεί είμαστε μια δυτική δημοκρατία. Κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει. Ο προσδιορισμό μα. Mm. Οπότε δεν πρέπει να κάνουμε συγκρίσει <συντήριο> με την Ιγυρία, Πρέπει να κάνουμε συγκρίσει και να έχουμε απαιτήσει <συντήριο> με τα no στάνταρ no -Nah, του δυτικού κόσμου, τη Ευρώπη, α πούμε. <συντήριο> ναι. Έ, μια μέση Νορβηγία δεν θα γίνουμε ποτέ με ένα μέσο ευρωπαϊκό κράτο, α πούμε. Ποια χώρα, ποια χώρα με, να εγώ. Δεν είναι να την ονομάσουμε μια χώρα συγκεκριμένη. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο κράτο, πιστεύω εγώ, που η διαφθορά έχει μηδενικό ρίσκο. Διότι στι άλλε χώρε υπάρχουν ρίσκα. Δηλαδή, άμα στην Αμερική κλέφτου, κλέφτου. Ε, σε, θα σε χώσουν μέσα. Ο κοτσινά. Στην Αγγλία, θα σε χώσουν. Κάποιο μπορεί να γλιτώσει, να βρει τον τρόπο. Ο Ιουλί. Ναι. Δηλαδή, έχει ρίσκο. Γιατί ξέρει ότι κάποια στιγμή μπορεί να σε χώσουν μέσα. Εμά είναι μηδενικού ρίσκου. Εντάξει, ενίσχυε για όλου όμω. Μιλούμε τώρα για τα ανώτατα πολιτικά. Μιλούμε για τη διαφθορά τη ναι, μεγάλη. Ναι, ναι. Μηδενικού. Εντάξει. Που για, για, να... Όμω Για να έχει έναν άλλο θητού τη δημοκρατία. Εξαπλώνει τον το, εξαπλώνει, το, αλλά. Το αφήγημα και στα oh, Κάτω, που κάτω. Ε, μπορεί να πιάνουν κανένα μέσα μέσα για το άλλο θύ... Όπως σε πιάσω. Το ρίκο, το όχι, βέργα. Όχι, το, το ρίκο ήταν από ατύχημα. Α, το ατύχημα, το σώσουν το ρίκο ήταν από ατύχημα, Τεν δεν, ατύ... ήταν για άλλο Γιατί Για δρομολαξιά. Χάσα τον έλεγχο. έλεγχο για τη δρομολαξιά. Η δρομολαξία δρομολαξία και και μά, είναι... Που... Μα είναι όχι. πολιτικά πρόσωπα που κάτσα φύλλα η δρομολαξιά. Όχι, όχι. Κοίταξε, mm. το 2013 πολύ μετά την υπόθεση σρακ Δηλαδή, Ακόμα και ρόνο με το αξιωματικό έπιασαν του τούτου. Έπιασαν του τούτου και απαλλάξαν του εργολάβου οι οποίοι του επικαιρώναν. Δηλαδή, οι εργολάβοι που ήταν γίνοι που αγοράζαν τι. Ενώ λέει, ξέρει, φίλοι, πιάνουν δικέ κρατηγέ. Αφήκαν του στο, στο Μετά, ξέρει, έπιασαν έτσι και που κάτω, με το ρεύμα που ένιωσε με έλεγχο που χάσαν τον έλεγχο, έβαλαν στη φυλακή με πλάσματα, ήταν και δρομολαξιά. Ναι, μα έβαλαν τους μέσα, αλλά έβαλαν μέσα σπίτι, το βέργαν που έβαλαν, και όχι η τερνετήσεν, εντάξει, και τη του, τα λεφτά που έπιαζεν. Εδημεύσαν τους τα... τούτους, σε τούτον το επίπεδο τούτους, το πιο κλασικό παράδειγμα είναι οι τραπέζε. δεν είναι η υπόθεση τη τράπεζα προ στο δικαστήριο. Ποτέ. Και να βγάλει. Όχι, πια. Και να βγάλει απόφαση εναντίον τη τράπεζα. Είναι όλε υπέρ. έχει πολύ, πολύ έχει πολύ παιχνίδι. Που δεν αφορά μόνο την τράπεζα, αφορά και τον περίγυρο. Γιατί τόσο ο κόσμο που έχασε τα λεφτά του, α πούμε, δεν κάνει που τα έχασε, και τα, τα, τα αξιόγραφα και οι κουρεμένοι δεν ναι. και... κάνει που τα έχασα μετά λέει, λέει, σαν και τα απομεινάρια και δεν είχε κανέναν υπόλογο σε αυτό το πράγμα δεν είχε σύστημα δικαιοσύνης δεν είχε θεσμούς, ε, θεσμούς που έχουμε, αλλά... δεν είχε θεσμούς πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε θεσμούς μέσα θεσμούς... στον τον τόπο ε, άμα είπα... το σύστημα είναι να αφήνει φύλι... ε, είπαμε ότι το σύστημα είναι είπαμε το που είναι αρχή είναι, ε, δημιουργήσαμε ένα αυτοκρατορικό σύστημα το οποίο απαγάγαμε από το 60 λόγω Κυπριακού. Έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο δεν, το είναι, δεν λειτουργεί. Δίκαιο τη ανάγκη, και αν θέλουμε να κάνουμε το λάστιχο, και αν ε, δεν το κάνουμε. Έχουμε έναν πρόεδρο τσάρο που κάθεται για να αποφασίσει τη διατάσταση. Ο εκάστοτε. Ο, 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 προέδρος. Προέδρος. ο, ο προέδρος. Μιλούμε για ναι. τον πρόεδρο γενικά. Ναι. Και έχουμε μια βουλή. Το επίπεδο τη οποία είναι κάτω από το μέτριο.

το απόγευμα, μετά το απόγευμα, έχουμε ξαφνικά πάρει κάποιε χιλιάδε ταξιτζίδε με στου δρόμου. Όλοι οι γονεί των μαθητών που του παίρνουν, ο κάθε γονιό είναι ταξιτζή. Να ξέρει πόσε χιλιάδε αυτοκίνητα μπαίνουν με στου δρόμου για να παίρνουν και να φέρνουν. Τον το πράγμα είναι διαφθορά του ότι αν είσαι ένα σύστημα εμπειρία το ναι. οποίο ετοιμάζει ο μαθητή, τελειώνει το σχολείο, πάει στο πανεπιστήμιο, στι χώρε. Έχει έναν παράλληλο σχολείο. Αν παράλληλο σχολείο. Δεν δεν κάνει ένα δεύτερο το. σχολείο το δίλη. Ναι. Όπου βρουν οι γονεί που τον αν ιδιαίτερο στο άλλο. Και είναι γεμό τη δρόμη αυτογενήτα. Τι σημαίνει σε ώρε εργασία, σε για να, εξυ... άχος, για σε... να εξυπηρετούνται ιδιωτικέ υπηρεσίε παροχή εκπαίδευση. Είναι ναι, μόνο. Θα να την παράγει εσύ. Είναι κίνο, πληρών, Πληρώνουμε για Είναι για να εξυπηρετείται εκείνο. Είναι και η, η ανυκανότητα του συστήματο να μεταρρυθμιστεί. Να πει: να Έχουμε πάρει παρέ... πράγμα μια λύση για το... ε? Έτσι ξεκινήσαμε καμιά μεταρρύθμιση για να σου. Τίποτα Ποτέ. Είναι οι μόνες που γίνουν και οι είναι η Τρόικα. Γιατί αν πέντε ξημίλια. που επέβαλε δηλαδή. είναι στην Ελλάδα. Φαντάσου τώρα τι έγραφαν γιατί ελαρούσαν, στην ότι πρέπει να ξεχρονιστούμε και είναι εχθροί Θέλουν το κακό μα και θέλουν να Για αν δεν του είδα μια μέρα να κάτσουν στο σπίτι να θκιαβάσουν. Να θκιαβάσουν. Πα το πρωί, σκολάνουν η ώρα τρεις και δεν έχει να κάνουν. μετά σπίτι. Να με... Εμείς έρχεσαι να κάτσω εγώ. Περίνε να ναι. θκιαβάζω το κοπελούτ. Μα ποιο είμαι εγώ, ρε. Είμαι με... εγώ το ρε. Να με βάλουμε στο βάθρο την Αμερική, γιατί η Αμερική έχει πολλά παραδείγματα προ αποφυγή. Άσχεδο, ρε, φιλά, όλα τα τώρα εγώ. Εντάξει, το τα τα μετά τα 7 χρόνια. Εντάξει, και τα πρώτα χρόνια δεν ασχολούνται με μαθήματα. Ασχολούνται με τι τέχνε, με τη μουσική, με τούν τα πράγματα. Οκ. Okay. Και πάνε στο σχολείο, βιβλία δεν σπίτι. Έχουμε το μεγαλύτερο, σχολεί... Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανό για την παιδεία με το χειρότερο αποτέλεσμα. <συσκλή> μα έχει και άλλα πράγματα. Τα σχολεία μα. Εντάξει. είναι με, με, με μπετόν, Χωρίς μονώσεις, θερμομονώσεις. Έχουν ένα αρκοντίζιο. Χωρίς αρκοντίζιο, χωρίς Και θερμάσεις. Και η δικαιολογία τους, είναι έχουν ένα γιατί να φτιάχνουν έξω από να είναι να μπαίνουν μέσα πιο, από το μπαζλαλού. χτίζουν ολόκληρα σχολεία, και δεν φύτευκουν μέσα σε απλά δέντρα. Yeah. Είδες μέσα σε γανάσιο να δέντρα. <laughs> Είναι να εκμεταλλευτούνται στα ράτσες όλων των σχολείων στην Κύπρο και για να παράγουν θα... ενέργεια. <laughs> Κοίταξε, εδώ <τότε> το πράγμα <laughs> θέλει όραμα και χρήματα. Έρχονται και εξοθιάζουν εκατομμύρια για οπλικά συστήματα και περιπέζουν τον κόσμο άλλο σκάνταλο, δισεκατομμύρια που εδώ κάμε. Τα... Πεταξούμε. Για τα υλικό... για τα Μα μόνο υλικά. τα ελικόπτερα. Είναι πεταξούμενα διάγεια <laughs> και ο κόσμος για μήνα μας να παραδοθούμε. Μα να πολεμήσεις με τούτα, με τούτους, ή με ποια οπλικά συστήματα. Με ποια οπλικά συστήματα. Γράφει στο κράτο μαφία, νομίζω είναι στο κράτο μαφία που γραφεί, ναι. για το πόσα λεφτά μα εκλέψαν για να πάμε να σάσουμε σοβιετικά ελικόπτερα, τα οποία μετά πουλήσαμε σε τιμή που είχαμε ανάγκη στη Σερβία. Παστούν ναι. το πράγμα. Μα, φάμε δεκατω, τότε τα πράγματα έχουν μίζε. Και οι μίζε στο... στι αμυντικέ δαπάνε είναι τεράστιε. Ναι. Ναι. Και, και κάτω όμω. Πάμε μέχρι κάτω. Κάτω είναι άλλα τα, τα συμφέροντα. Ναι, κάτω είναι, τα... είναι οι θέσει, οι προαγωγέ, είναι ο στρατή. Είναι, είναι... μια να λύσεις το πρόβλημα σου. Ε, καλά, τούτοι ούλοι που λαλείς ψηφίζουν όμως, Ε, ψηφίζουν, αλλά ο καθένας σωρίς ξέρεις, έτσι μόνο γίνει όμως. Οι άλλοι ούλοι, 155... που καιρούν τον λαρκασμό. Οι, οι 155.000 που δεν πάνε να ψηφίσουν. Οι οποίοι, η πλειοψηφία τους είναι παιδιά ε, 21 μέχρι την, τη, μέχρι την ηλικία μας. Ναι. Οι οποίοι ήταν που κάνουν φορές... Πρέπει να πάνε να γραφτούν και να ψηφίσουν. Περίμενε, πέφτω και εγώ λίγο θύμα της καρασέας και λέω, οκ, okay. Έσαζεται σάζεσαι, θέλω παρτί μου. να σάζω την παρτί μου, αλλά σάζεις την παρτί σου. Εσύ σάζεσαι την παρτί σου. Ενάρτασαι εύρη. Εσύ ψεύτως Ναι. Ψεύτως περνάς. Τους συνειδητοποιημένους τροίτους, όμως. Θυμούμαι να σου πω κάτι γιατί πιστεύω ότι όλο το αφήγημα, αυτή η διαφθορά και αυτό το status quo εξαπλώνεται και στα χαμηλότερα στρώματα. Το 2017 επρόκειτο να εμπλακώ διοικητικά σε συγκεκριμένη ομάδα. Άσχετο, ε, ε, δεν υπάρχει λόγο να λέμε για ποια ομάδα, ο κόσμο ξέρει. Είμαστε μια ομάδα νέων ανθρώπων, οι οποίοι πιθανόν όντω να μην πληρούσαμε κάποια κριτήρια, τα οποία εννοείται ποιο τα καθορίζει τούτα. Ποιο λέει ότι εμπλέκει τα κριτήρια. Και είδα έναν άνθρωπο, ε, γνώρισε έναν άνθρωπο σε μια έκθεση, ο οποίο ήταν φανερά έντονα εμπλεκόμενο σε την εκλογική διαδικασία και είπε μου το εξή, το οποίο εγώ πια πια το σαν το θεωρίζαν το σαν μια προσβολή, και εγώ έπιασω σαν ένα όπλο. Είσαι μισίσα ακόμα, Έχει πολλά ψούμια να φάει παρέτα. <laughs> Άρα, ε, κατάλαβε ε, το ερώτημα μου, ε, ε, το, η τοποθέτηση μου απαντά στο ερώτημα στην δική το, σου τοποθέτηση, γιατί στην ε, ε, Φιλανδία, η πρωθυπουργό είναι 35 χρονών επειδή για μένα υπάρχει ο δρόμο ένα 35 χρονών να πάει στο ανώτατο αξίωμα. Γιατί επειδή το σύστημα προστατεύει τον που τον κάνει λάθη, που τον αδεί στο... και στι βόρειε χώρε ο κόσμο έχει συνείδηση και πληρώνει του φόρου του. Διότι πιστεύει ότι πληρώνοντα του φόρου του έχει ανταπόδοση στην υγεία, στην παιδεία, στι κοινωνικέ παροχέ. Οπότε έχει ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί και με ευχαρίστηση το συντηρεί οικονομικά. Εμά, ο κόσμο έχει συνείδηση ότι κλέφτου. Πότε λε, εγώ να πάω να πληρώνω του κλέφτε. Αφού κλέφτου, ακριβώ αυτό λένε. Προσπαθεί να φοροδιαφεύγει. Εντάξει. Πάλι οι άλλοι κλέφτου. Δανείζεται το κράτο για να συντηρείται. Εξυπηρετεί του την κάστα τα συμφέροντά του κατά προτεραιότητα. Εντάξει. Και οι άλλε υπηρεσίε, ό,τι μείνει για του άλλου. Γιατί το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει στο προεδρικό, α πούμε, παράδειγμα. Έχει κάποιο θέλει να πύργο. Να πάει στον πρόεδρο. Τώρα το ο πύργο είναι Έχει το. Έχει το. Έχει το. Τον, τον... Να μα βάλει να αλλάξουμε την εικόνα. Μας... Έχει τον τρόπο. Νόμα. Νόμα. Έχει τον τρόπο να πάει στον πρόεδρο. Ο πρόεδρο, α που μπορεί να κάνει ένα μπαζάρι για τον εαυτό του, ξέρει. Ε, να το πω διαφορετικά. Σου πω παράδειγμα. Ρωτούμε πολύ τη σύγκριση μεταξύ Χριστόφια και Αναστασιάδη για τη διαφθορά. Και λέω το εξή παράδειγμα. Πριν να φύγει την εξουσία ο Χριστόφια, 5-6 μήνε, επειδή είναι γύρω Και ζήτησε του πολυοδομικές χαλαρώσει για τη λίμνη την ανάπτυξη που έκανε. Τώρα στην Πάφο. Στην πάφο, στη Λίμνη, είχε μια τεράστια ανέκταση. Έλα να κάνει γκολφ, να κάνει πάρκα, να κάνει. Τώρα πιάνε τα όλα οι τραπέζε. Κάτω πήγε λισόν, πάνω. Ναι, τσουπάνω, τσουπάνω, που Θέλει να κάνει, τσουπάνω, να, να του κάνει το highway να πάει πάνω για να κάνει ανάπτυξη. Το λοιπόν. λοιπόν. Ο Χριστόφια και, και... του Χριστόφια 200.000 βοήθεια, τι οποίε έβαλε σε έναν ταμείο στο Προεδρικό. Και κάθε πονεμένο που επίνε και ζήτανε λεμοσύνη, Εδιάντου 200 ευρώ, 500 ευρώ, 800 ευρώ κοινωνική βοήθεια έκαμε σαν το κοινωνικό... Αν τα πιένει ο ίδιος. Όχι. Εδιάντους 500 έκαμε στο... Ούτε τούτον καούνικα πρέπει να γίνεται το κράτο να πιάνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο... έκαμε τον τόν το πράγμα και έδιαν και κούθηκια ευχαριστώ στις εφημερίδες το πραγμα και εδιαν και κουθηκια ευχαριστω στις εφημεριδες τον το πραγμα Τα λεφτά που του έδινε ο Σαγώνας. Αναστασιάδης. Η Ανίτα ο Σακόλα και πήγαινε στον Αναστασιάδη. Και λένε του, έχουμε την λίμνη, θέλουμε τον τάδε χαλάρωση, θέλουμε τον τάδε δρόμο, βήτα, γάμμα, δε. Σημειώσε ότι ο Χριστόφ και εδώ και οδηγείς, να τα ικανοποιήσουν και ικανοποιούσαν τότε. Ικανοποιήσαν τότε. Πάει στον Αναστασιάδη. Τούτο που σας λέω, θεωρητικό. Το πρώτο είναι πραγματικό. Και λέει του, έχω να κάνω τον το πρόσεξ και θέλω την παρέμβαση και την βοήθεια. Αν πει, ο με βάση τα πράγματα που είδα, που ξέρω και που έγραψα να πω τούτα που ζήτω μου τώρα. Μασκαραλίκια. Θέλει πολύ δομική χαλάρωση. Χτίζει άλλο πέντε σπίτια, άλλο είκοσι. Ε, Θέλει δρόμο, φτιάχνει δρόμο. Θέλει. Τώρα <laughs> ε, το, ε το, λοιπόν. <laughs> τον το πράγμα να μην το κάνουμε. Που αν κάνει 100, να κάνει 200. Να διπλασιάσουμε την αξία του. 30% να σου στείλω τον γαμπρό μου, ή ξέρω εγώ, <laughs> την τάδε εταιρεία. Δώσ' μου 30% και κερδίζει πολλαπλάσια και με και εγώ μέσα. Αυτό θα το έλεγε. Και μετά θα αναβάλει τι υπηρεσίε να δουλεύουν, να τον εξυπηρετήσουν και να κάνουν τον το πράγμα. Δηλαδή να χρησιμοποιεί την κρατική μηχανή για να εξυπηρετεί οποιοδήποτε τα προσωπικά του συμφέροντα. Και τα δικά του. Ναι, ε, τα προσωπικά δικά του. Ναι. Αφού γράφω παράδειγμα μέσα στο βιβλίο, mm. με τον νίκη και με το σίγμα, με διευθύνσει, με ονόματα, με έγγραφα. Πώ προσπαθήσαν να φάσουν 3.500 κάλε, 3.500 κάλε του κοκυπριακή γη. Για να την κάνουν ανάπτυξη, να κάνουν καζίνα, να κάνουν επαύλη, να κάνουν γκολφ, να κάνουν. Τούτο, τούτο το μοντέλο που σου λέω. Ε, Όπω σου είπα, η κουβέντα με το Σακολέν, σενάριο το οποίο λέω ότι θα το έκαμνε με βάση τα όσα ξέρω. Στην δρομολαξία είναι τούτο που έκαμνε.

τη δρομολαξιά, το σκότωσε ο, ο Χάσικο διαφορετικά. Το καζίνο θα γίνει ότι στη δρομολαξιά, αντί στη Λεμεσό. Χτίζεται το καζίνο στη Λεμεσό. Εντάξει. Εν πάτε μέσα στο Ιντερνετ να δείτε ε, ότι ο... Ο... η εταιρεία του γαμπρού του Αναστασιάδη έχει μια μπελόρια αναπτύξη αναπτύξει Πολ, πολλών εκατομμύριων δίπλα από το καζίνο. Πώ μπορεί να είναι δίπλα από το καζίνο η αναπτύξη, ή έβαλε το καζίνο για με επειδή είχε περιουσία δίπλα ο γαμπρό του, ή εγώ έρασε την περιουσία ο γαμπρό του επειδή δεν έχει ο καζίνο που πρέπει. Αλλά σου πω, να πάμε σε κάτι ευχαριστώ. Επειδή το public διά δώρα σε κάθε εκπομπή στον κόσμο, να κάνουμε μια κληρώση και να θέλω που σας να μου πείτε 11 αριθμούς. Θέλουμε να κληρώσουμε Θέλουμε να κληρώσουμε έναν τυχερό ο οποίο που την προηγούμενη, προηγούμενη συμμετοχή του θα πιάσει μια δωρεπιταγή επιταγή 200 ευρώ που θα πάει να αγοράσει ό,τι θέλει. Γι' αυτό, κύριε τα mm. αγαπημένη συγγραφέα και φίλε, πλέον να μου πει ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 500. Α έτσι, τόσο μεγάλο. Ναι. Hm. Πέμε. Yeah. Από το 1 μέχρι το 500. Ναι, έναν αριθμό. 250. 250. Μέση, μια στιγμή να πω ότι τα στοιχεία που μου στέλνει το public είναι με, με αστεράκια. Βλέπω μόνο τα αρχικά για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και ο νικητή 250, εδώ δούμε. τα αρχικά του είναι α το μικρόν, g το επίθετο, είναι να επικοινωνήσει η ομάδα του public για να πάει να παραλάβει το δωροκουμόνι του. Να έρθω έχω στον <laughs> Και θέλω πέντε αριθμού που σένα για να πάρουν που ένα βιβλίο τη συλλογή των το βιβλίων του Μακαρόντι του Ρουσότσι. Πάμε γλύρω όμω με, 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 σπάσει. 6.33 6.33 Ναι 333 Εντάξει θα πάω να τα δω έτσι έναν έναν τώρα όλα, επειδή anyway, είναι ονοματά 6, 333. 333 πρίχτη ναι. Αλλού <laughs> πώς θα πρέπει να πω Αλλού θυκιο 633 <laughs> 333, Ναι <laughs> Ως το 500 είπες μου. Ναι άτε ρε θυκιο 99 99 ναι και 110. και 110 Και 110 Εγώ που τους ένα απομείνα Τούτοι οι αριθμοί που είπαν εγώ σας τώρα να πιάσουν από ένα βιβλίο τη συλλογή των ε, Των τίτλων του Μακαλού του Τουρισιώτη Εγώ να πω τον αριθμό 28 <laughs> Και 4 αριθμούς σε ένα μακαρίο μου Δώδεκα, εκατόμπενήντα, δώδεκα, και, 390. και 390. Εντάξει, η να, να μαζί τους, το marketing του public, το public του οποίος την εκπομπή μας, τη σειρά μας. Μπορούμε να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο, με μια νύχια χτίδα φωτός για το μέλλον. Ε, ναι, τι να πούμε. <laughs> 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 Πάρτε το μέλλον στα χέρια σας. Ωραία. Εντάξει, υπάρχουν βιβλία, θεωρούμε πράγματα να γεννήσουν, υπάρχει το podcast, ο κόσμος θέλει να πιστεύει ότι έχει κρίση, mm -hmm. αυκά λέει τα δικά του συμπεράσματα, έρχονται εκλογέ. Η μία και μοναδική μέρα τη Δημοκρατία, όπω τη εσύ. Ναι. Μία και μοναδική μέρα τη Δημοκρατία. Ναι, για να όμω μέρα, πρέπει ξέρεις, ο κόσμο να είναι ενημερωμένο, πληροφορημένο, συνειδητοποιημένο. Μελετημένο. Άμα είναι να πιένει, επειδή ξέρει, διαμορφωθήκαν διάφορε καταστάσει και αντιλήψει. Και, και χωρίς ναι. Με ανοιχτό μυαλό, ενώ, ενώ ναι. προσπάθω, ξέχνα, ξέχνα Ο κόσμο που... που... όμω Ο κόσμο εντύνο που έστω δόλος και ψήφιση. Τούτη είναι η αδυναμία της ε, δημοκρατία, που την άλλη δεν κάτι καλύτερο από τούτο. Ελπίζω στο μέλλον, επόμενε, ξέρω εγώ, να βρεθεί ξέρω εγώ, κάποια τεχνολογία που <coughs> να και στρώχι, βάζει την κρίση. Ξέρει ποιο είναι το ιδανικό. Να έχει μια τεχνολογία να, να είναι υπεράνω. Artificial intelligence. Ναι. Çar θα αφάλι, μπρο... μέσα, θα σου κάνει τεστ, θα σου βγάλει ένα barcode δεν θα ξέρει τι σου εύκαλε. Το οποίο θα είναι από το ένα μέχρι το δέκα. λοιπόν, αν είσαι ηλίθιο, θα σου βάλει ένα. <laughs> αν είσαι σαν θα σου βάλει δέκα, <laughs> Θα πάνε να το κάνει μπαμ να ψηφίσει και στο τέλο θα φτιάξει. Δεν γίνεται, α πούμε, η ψήφο του ανθρώπου που μελετά, που ψάχνει, που ξέρει, που καταλάβει. Να μετρά το ίδιο με έναν. <laughs> <laughs> Αλλά που, είναι που, είναι που είναι την μα... άλλη είναι πώ θα <laughs> έκαμε στη διάκριση, ποιο είναι <laughs> να το κρίνει. <laughs> Μόνο η τεχνητή νοημοσύνη θα σε ζιάζει θα σου βγάλει ένα, ένα ποσοστό, πόσο μετράει η γνώμη σου. Όλοι να έχουν ψήφο, να σου δώσει ένα, α πούμε, του, 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 χειρότερου εσένα. Και μετρά μη δεν πούνε ένα, ας πούμε. Ας πούμε και μετά να πιάνει το top του άλλου της διάνοιας ας πούμε. Είναι που κόφει ο νους του, είχε κρίση. που... Να. Α. Η τεχνητή νοημοσύνη νομίζω σε πολλά σύντομο χρονικό διάστημα, εγώ θα έλεγα 10 χρόνια, να ξεπεράσει τον ανθρώπο. Και για εμένα μια άλλη κουβέντα εντάξει, 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 πάντως έχει πολλούς που, 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 που τρέμουν από την τεχνητή νοημοσύνη αλλά εντάξει, εγώ έχω άποψη, αλλά πόσο τρομακτική ήταν η παρέμβαση του ανθρώπου στον πλανήτη με το τον κόσμο που υπάρχει, πόσο καταστροφικός βήξη. Μα, ίσως η... Καταστροφικό Μα η... ίσως η τεχνητή νοημοσύνη <laughs> να αποφασίσει ότι ο άνθρωπος είναι παράσιτον για να τον εξαλείψει. Αν εντώνει το τέλος μας... Όχι να τον εξαλείψει αλλά να του, να του, να του, να του, να του μειώσει την επιρροή του ας ναι. πούμε. Παγκάρι μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας ε, και ευελπιστώ να μπορέσουμε σε κάποια φάση στο μέλλον να ξανακονάω μια συζήτηση. Ευχαριστώ, ελπίζω να έχει κάποια ναι. επίτραση. επίτραση στους νέους. Ένα ε, δείξει στα σχόλια, ε, να δείξει. Να δείξει. Ναι.